Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά όλοι, ελπίζω να περνάτε καλά. Να φτιάξω λίγο και τη μουσική. Να είναι τόσοι όσοι. Ας δώσουμε λίγο ένταση ακόμη. Νομίζω ότι και εμένα με ακούτε καλά. Και η μουσική καλά πρέπει να ακούγεται. Μεταξύ, πρέπει να το κάνω σαν ραδιοφωνική παραγωγή στο τέλος, αλλά εντάξει. Έχουμε μουσική συνοδεία πιάνο και αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Ο κολλητός μου απορεί πώς μπαίνετε ακόμα πριν να ξεκινήσει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Ο κολλητός μου απορεί πώς μπαίνετε ακόμα ενώ είναι το intro και πριν να ξεκινήσει το τέτοιο. Θα μάθει σιγά σιγά. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε, ενδιαφέρον τίτλος, έτσι. Λοιπόν, πόσα λοιπόν, είπα πολλά λοιπόν. Σημερινό επεισόδιο, εσύ πόσα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Σημερινός τίτλος είναι πόσα εσύ παράτησες ή εσύ πόσα παράτησες στη μέση. Εσείς που είστε εδώ καιρό καταλαβαίνετε που το πάμε. Οι υπόλοιποι θα μάθουν σιγά σιγά, θα έχει πολύ πλάκα το σημερινό. Είναι ο καημός πολλών όσων ασχολούνται με το διάβασμα. Είναι ο καλός, ο κακός καημός πολλών. Και το σαράκι, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Είναι ο καημός ο οποίος τρώει πάρα πολλούς ανθρώπους. Πάρα πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με το διάβασμα. Πω πω δεν μπορώ, έχω πολλά αδιάβαστα βιβλία. Λοιπόν, ναι όντως. Αντώνη, να μαθαίνεις γι' αυτό, ανυπομονούν τα παιδιά για το live. Εν τω μεταξύ, σας είπα, ο Αντώνης τώρα πήρε καινούργια 4K τηλεόραση και με βλέπεις 4K και χαίρεται. Και εγώ χαίρομαι. Τσιρ, 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 κλικα. Ο Τάσος έχει πάρει πολύ χαρά. Λοιπόν, τι καφέ πίνουμε σήμερα? Λοιπόν, τι καφέ πίνουμε σήμερα? Εγώ το γύρισα στον ελληνικό σήμερα, είναι αλήθεια. Οπότε ναι, είπα, ήθελα και το καφέ, έκανα ελληνικό, έχω πιει σήμερα, έχω πιει το πρωί ένα καφέ. Αυτή ήταν η ιστορία μου, από το πρωί δεν έχω πιει δεύτερο, είναι ο δεύτερος καφές που πεινώ. Το παίζω light σε καφέδες. Λοιπόν, φρέντο εσπρέσο, ο Τάσος είναι στα τέτοια, ο Αντώνης είμαι σίγουρος ότι δεν πίνει. Οι υπόλοιποι, τι βάλατε να πιείτε? Λοιπόν, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα για ποτό. Και το αστείο είναι την προηγούμενη φορά που λέγαμε για ποτά, το πήγαμε πολύ μακριά, αλλά ναι. Παραδοσιακά φραπέ, εντάξει, είναι κλασικά. Έρχονται καλύτερες μέρες στον καφέ, μόνο αυτό σας λέω. Μόνο αυτό σας λέω. Σήμερα όμως μας τα χαλάει η μέρα. Και σήμερα μας τα χαλάει πάρα πολύ η μέρα, γιατί συνέφιασε απότομα. Ετοιμάζεται για βροχή όπως τον βλέπω. Δεν είναι για έξω, οπότε είναι η ιδανική μέρα για να κάνουμε live. Και εγώ να μην μελαγχολώ που είναι τέλεια η μέρα έξω. Φρουτάκια κλασικά η Ελένη. Λοιπόν. Και από αυτά μπορείς να πάρεις ενέργεια και πολύ μάλιστα. Εν μεταξύ τώρα σκέψη κατευθείαν σε φάση ποια από αυτά μπορούν να δώσουν καφέινη. Το μήλο είναι που σε ξυπνάει, δεν κάνω λάθος περισσότερο. Λοιπόν, τώρα, σημερινό live έχει τον ιδανικό καιρό για να γίνει. Ελπίζω να είστε έτοιμοι, ελπίζω να είστε προετοιμασμένοι. Μαζευόμαστε 11 άτομα κιόλας, μπράβο. Και είναι η φάση τώρα εκμυστηρεύσεις. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν ξέρω πώς περνάει ο ήχος ο δικός μου σε εσάς. Αλλά για κάποιο λόγο η φάση είναι ότι μ' αρέσει έτσι όπως έχει θεθεί και μ' αρέσει όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται, ρε παιδί μου, και το γουστάρω πάρα πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά, καλησπέρα. Και θα σας πω πριν να ξεκινήσω απ' όλα, μία σκέψη που έκανα για το σημερινό live. Καταρχάς το θεώρησα πολύ ιδιαίτερο, πολύ πρωτότυπο, είναι κάτι για το οποίο δεν μιλάει πολύς κόσμος. Πολύ σπάνια έχω δει βίντεο που λέει λίστα με τα διάβαστα, αλλά άλλο λίστα με τα διάβαστα, έχουμε κάνει και από αυτό, αλλά άλλο είναι αυτά που πιάσαμε και τα παρατήσαμε στη μέση και σήμερα θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Πολλά από αυτά η αλήθεια είναι τα προσπάθησα, κάποια τα έχω αφήσει χρόνια, σκέφτομαι ότι υπάρχουν και κάποια τα οποία θα τα πιάσω και θα τα παρατήσω και αυτά. Δεν τρέπομαι να το πω, υπάρχουν βιβλία και δεν νομίζω ότι, ξέρετε, πολλοί στο χώρο των βιβλίων ντρέπονται να πούνε «Αχ, έχω αδιάβαστα βιβλία» ή «Τα ξεκίνησα», και αυτό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί ντρέπονται να πούνε «Ξέρεις κάτι, ξεκίνησε ένα βιβλίο και δεν μ' άρεσε». Η αλήθεια είναι ότι αυτό, όσο περνάει ο καιρός και εξελίσσεται η κοινότητα, αν και η αλήθεια είναι,
Ακόμα υπάρχει κοινότητα, αλλά όπως και σε όλες τις κοινότητες, σύντομα θα μάθει ο κόσμος ότι οι κοινότητες είναι καθαρά στο μυαλό πολλών. Όλοι φοβούνται να πούνε, οι περισσότεροι μάλλον να το θέσω απλά, φοβούνται να πούνε ότι ξέρεις κάτι, ξεκίνησα κάτι και δεν μ' άρεσε. Και ειδικά να το πούνε και δημόσια όσοι έχουν να κάνουν που ασχολούνται με το βιβλίο, γιατί θα τους κράξουν, γιατί αυτό που. Πώς πράτσεις τη δίκη του Κάφκα για παράδειγμα, μα πώς γίνεται. Λοιπόν, δίπλα μου έχω 10 που έχω αφήσει στη μέση, άντε να δούμε. Φράουλες Forever. Εντάξει, φράουλες είναι πιο ροσερές. Από φρούτα αυτά με τη βιταμίνη C σε ξυπνάνε, π.χ. το πορτοκάλι. Ωραία, αφού περνάει καλά ο ήχος κιόλας. Εν τω μεταξύ τα πάω από κάτω προς τα πάνω τα μηνύματα. Αλλά ναι. Τέλος πάντων, και λέω, ευκαιρία είναι να το πιάσουμε, να το πιάσουμε από εδώ, να το πιάσουμε από εκεί και πού όπου μας βγάλει. Το μόνο μου τέτοιο είναι, το μόνο μου, όχι άγχος, το μόνο μου, η μόνη μου σκέψη είναι ότι σήμερα μπορεί να σας να τελειώσει πολύ γρήγορα. Γιατί σκέφτομαι ότι την προηγούμενη φορά τέλειωσε στη μία μισή ώρα και μετά μιλούσαμε για ποτά. Και είχε πολύ πλάκα. Αλλά δεν ξέρω, θα δούμε. Γιατί δεν έχω πολλά βιβλία που έχω παρατημένα. Είναι σε φάση το μεγάλο ψέμα. Δεν έχω πολλά βιβλία, μόνο καμιά κοσαριά. Λοιπόν. Έχουν παραπάνω βιταμίνη C, νομίζω αυτό, ναι. Για φραουλόφι ή φραουλόφι. Τι είναι το φραουλόφι? Όπως λέμε μπανόφι, κάπως έτσι. Και τώρα είναι σε φάση για κρέμπα, για κρέμπα σοκολάτα φράουλα. Όχι, εντάξει. Καλησπέρα. Μαζευόμαστε. Ωραία. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο, ξέρετε ποια είναι η φάση. Ότι το έχω πει πολλές φορές, θα το λέω ξανά και ξανά και ξανά. Ξεκινάω τα live, ρε παιδί μου, και ξέρεις, σε τραβάει. Και μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Δεν ξέρω αν αρέσει και σε εσάς η μουσική που σας βάζω. Είχα ξεκινήσει κάποιες άλλες playlist κατά καιρούς. Αλλά σήμερα λέτε να μην πω γλυκά παιδιά κομμένα, εδώ και ένα μήνα απέχω και θα απέχω για πολύ καιρό ακόμη, οπότε θα σας θέλω συνοπτικούς. Ναι, όντως, καλή ιδέα, είναι η παραλλαγή του μπανόφι αλλά με φράουλες αντί για μπανάνες και η καραμέλα παίρνει τη γεύση της φράουλας. Okay. Σας θέλω συντονισμένους σήμερα, θα κάνουμε όλη μια εποχή από τα γλυκά. Λοιπόν, έλεγα για το playlist ότι μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο playlist που παίζω. Λέγεται άσχετα αν δεν το έχετε. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει στο παρελθόν. Εσείς μπορείτε και βλέπετε από εδώ από κάτω, από εδώ από κάτω, τα τραγούδια που παίζουν, τα κομμάτια που παίζουν. Και το συγκεκριμένο λοιπόν είναι. Πώς λέγεται. Πάντα ξεχνάω το όνομα. Γενικά έχω μια τάση να ξεχνάω ονόματα και εκεί. Κάτι με πιάνο είναι. Αλλά τι πιάνο, περίμενα λίγο. Royalty, ναι, Royalty Free Piano Music by. Ξεκίνησε το πρώτο. Γιατί μου ξεκίνησε αυτό. Royalty Free Piano Music, εντάξει. Θα βάλω αυτό όμως που μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν. Και ναι, αισθάνομαι προετοιμασμένος, ήρεμος, να ξεκινήσουμε. Καταρχάς. Πριν να πάρω εγώ μπρος, πριν να αρχίσω να τα λέω, πριν να αρχίσω το μονόλογο του, το μεγάλο, όπως ήταν ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου της Αλκιζέη, έτσι θα ξεκινήσω και εγώ το μεγάλο μονόλογο του Κώστα, που αυτή η μονόλογη του Κώστα είναι τεράστια βασικά. Πριν να πάρουμε φόρα, θέλετε να μου γράψετε ένα βιβλίο από αυτά που πιάσατε και το παρατήσατε στη μέση, να ψυχανεμιστώ κι εγώ λίγο, να δω το mood σας, σε τι φάση είστε και ποια από αυτά τα βιβλία που θέλατε να πιάσετε δεν τα πιάσατε. Το κακό με τα PDF βιβλία είναι ότι μπορείς να τα παρατήσεις πολύ πιο εύκολα με ένα βιβλίο. Μην το λες. Εγώ πάντως με τα PDF πάντα είχα το εξής. Ότι μπορούσα να. Υπάρχουν εφαρμογές. Υπάρχουν πολύ ωραίες εφαρμογές. Οι οποίες σε σταματάνε ακριβώς στη σελίδα που το κλείσες. Οπότε εσύ με το που το ξανανοίξεις κατευθείαν σε πετάει εκεί να συνεχίσεις. Δεν είναι να το ξαναπιάσεις από την αρχή γύρνα σελίδες να βρεις που έμεινες. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες εφαρμογές, οι οποίες σου βγάζουν και μία μπάρα από κάτω, που καθώς διαβάζεις, σου λέει πόσο ποσοστό έχεις προχωρήσει. Και η αλήθεια είναι, και το είχα πει και νομίζω και στο επεισόδιο με τα PDF και τα e-books, ότι αυτό σε τραβάει περισσότερο να ασχοληθείς με τα. Αν είσαι στο tablet, στο PC εντάξει είναι πιο κουραστικό, αλλά σε τραβάει πιο πολύ να το τελειώσεις, γιατί έχεις αυτό το ότι θες να το τελειώσεις, να το ξεμπερδέψεις. Ο Αντώνης άφησε την Παναγία των Παρισίων. Έλα ρε, διάβασες την Παναγία των Παρισίων. Οι υπόλοιποι, Χάρτινες Πόλεις, Ζόν Γκριν, είναι εφηβικό και το πιάσα 19-20. Πόσα χρόνια περάσαν από τότε, ειλικρινά σε φάση. Το Λιμπρέρα,
Δεν έχω απλώς, όταν κάτι δεν με τραβά, το διαβάζω σε ξεπέτα στυλ. Ναι, η αλήθεια είναι μερικές φορές γίνεται και αυτό το πράγμα, να το διαβάσεις fast forward. Η αλήθεια δεν ξέρω αν είναι καλύτερο ή χειρότερο από το να μην το διαβάσεις καθόλου, αλλά από το να μην το διαβάσεις καθόλου, μάλλον νομίζω έστω και σε fast forward είναι καλό. Καλά, το Ριντέρα. Το Ριντέρα, μπράβο, το Ριντέρα ήταν που στη βγάζει. Το Ριντέρα δεν βγάζει την παρά από κάτω. Ναι. Ριντέρα. Είναι τρομερό. Το άλλο γράμμα το είχα στη λίστα μου για πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι. Δεν ξέρω, είχα ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια και ήθελα. Τουλάχιστον αν με ρωτούσες πριν από ένα χρόνο θα σου λέγω ότι θέλω πάρα πολύ να το διαβάσω, μετά το ξέχασα. Λοιπόν, τώρα είμαι 24 ακόμα, εντάξει, καλά είσαι. Καλά είσαι, καλά είσαι. Θα ξεκινήσω κι εγώ από τα πιο παλιά μου και θα πάω στα πιο καινούργια διάβαστα. Δεν είναι πάρα πολλά η αλήθεια, είναι καμιά 7-8 πόσα είναι. Αλλά είναι τελείως διαφορετικά το ένα με το άλλο. Είναι βιβλία τα οποία, η αλήθεια είναι, και δεν θα πω ψέματα σε αυτό, ότι τα κοιτάζω και μελαγχολώ καμιά φορά. Ξέρεις, κάθομαι και τα σκέφτομαι και λέω, αυτό γιατί δεν το έχω διαβάσει. Αλλά έτσι όπως μου έρχεται, μου φεύγει. Έχω, ας πούμε, για παράδειγμα, θα ξεκινήσω από αυτό που με καίει περισσότερο που δεν έχω τελειώσει. Γιατί από τότε που το παράτησα και το. Έχω διαβάσει 240 βιβλία από τότε μέχρι σήμερα και λέω, κοίτα να δεις, ένα βιβλίο ξεκίνησε, η καριέρα μου η αναγνωστική, η καλή, τα τελευταία 2 χρόνια ξεκίνησε με ένα βιβλίο και από τότε έχω διαβάσει 240, αλλά αυτό δεν το τέλειωσα ποτέ. Ήταν από τα βιβλία που τα έχω παρατήσει και δεν ξέρω αν θα το ξανα... Δεν με πάει καρδιά, αν και θα ήθελα, αλλά δεν με πάει καρδιά. Λοιπόν, τι λέτε, ο Θεός των μικρών πραγμάτων, Αρουντάντι Ρόι, είχε τόσα γράμματα μέσα, έχασα την μπάλα και την υπόθεση. Ναι, βάζεις την μπάρα και μάλιστα το καλύτερο, κάτι PDF που μπορεί να έχουν εκτυπώσει. Ναι, είναι τρομερό. Και σας το ξαναλέω, όσοι διαβάζετε σε tablet, κατεβάστε το Readera. Readera, κολλητά, είναι τρομερό, είναι τρομερό. Και σε παρακινεί, εμένα αυτό μου άρεσε το συγκεκριμένο. Δεν έχω διαβάσει τόσο πολλά, κάπου 80 θα είναι. Πέρυσι περνούσα τη φάση μου, οπότε. Εν τω μεταξύ, ευτυχώς που ήταν αυτή η φάση, γιατί αλλιώς τώρα δεν θα καθόμασταν εμείς να τα λέμε. Να έχω πράγματα να σας πω για όλα αυτά που έχω διαβάσει. Και κάποια στιγμή θα πιάσουμε, ευκαιρία είναι, θα πιάσουμε και αυτά που έπιασα, που διάβασα πέρυσι και να δούμε τι έκανα πέρυσι κάποιες φορές από κάποια βιβλία που με εντυπωσίασαν ή και όχι. Ανάλογα. Λοιπόν, θα σας δείξω όμως το πρώτο, να πάρουμε σειρά σιγά σιγά. Ένα βιβλίο το οποίο είναι πάντα επίκαιρο, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια παίζει συνέχεια και συνέχεια εξαιτίας του βιβλίου, του ατόμου μάλλον, στο οποίο αναφέρεται. Είναι το συγκεκριμένο εδώ, Elon Musk. Η Tesla, η SpaceX, η αναζήτηση ενός φανταστικού μέλλοντος. Τώρα νομίζω Ashley Vance πρέπει να είναι γυναίκα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Έχουν γράψει New York Times, Washington Post, βιογραφία είναι, εν ζωή βέβαια. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Απλά να σας πω τώρα τι γίνεται το συγκεκριμένο. Το ξεκίνησα σε μία φάση πριν από 1,5 χρόνο ακριβώς περίπου. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Αλλά τι έγινε με μένα και αυτό το βιβλίο. Αν μπορώ να πω ότι από όλα ο πιο κρυφός μου καημός είναι αυτό εδώ που δεν έχω τελειώσει ακόμη. Λοιπόν, το συγκεκριμένο λοιπόν είχα πάει να αγοράσω δώρο για το φίλο μου τον Κώστα του Ζαφυρίου, του συγγραφέα που σας έχω πει, που σας έδειξα τα βιβλία του τις προάλλες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο, ευκαιρία είναι. Θα σας πω πώς το έχω αντιληφθεί εγώ μέχρι τώρα. Προφανώς βλέπετε ότι είναι σταματημένο εδώ, δεν έχει προχωρήσει, κάπου εδώ πέρα είναι. Έχω διαβάσει το 1 τρίτο, ακριβώς το 1 τρίτο. Είχα πάει που λέτε να αγοράσω δώρο για τα γενέθλια του Κώστα, του Ζαφυρίου που έχει γράψει τη μάγισσα του Μπίλθρο που σας έδειχνα τις προάλλες. Και έψαχνα και έλεγα ας το αγοράσω. Την πρώτη φορά το είχα πάρει ένα strategy guide, τη δεύτερη χρονιά ήθελα να του πάρω κάτι ιδιαίτερο. Και καθώς χάζευα στο βιβλιοπωλείο, πέφτει το μάτι μου εδώ πάνω. Λέω, μ' άρεσε, με εντυπωσίασε. Πολύ ωραίο εξώφυλλο. Πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο, τρομερό εξώφυλλο, σε τραβάει ρε παιδί μου. Γενικά ήθελα να μάθω περισσότερα για τον Elon Musk και δεν ήθελα να τα μάθω. Θα σου πω στο συγκεκριμένο, θα σου πω το συγκεκριμένο τι γίνεται. Το συγκεκριμένο λοιπόν το ξεκίνησα, αλλά ήθελα να μάθω και όχι τόσο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για το subscribe. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά. Λοιπόν, και πλέον το ξεκινάω. Ήθελα να μάθω από λίγο πιο έγκυρες πηγές, υποτίθεται, από ότι από τα μύτη, από τα. Βέβαια, η αλήθεια είναι το συγκεκριμένο. Είναι. Δημοσιογράφος το έχει γράψει.
Η Άσλι Βάνς είναι δημοσιογράφος από όσο ξέρω, εκδόσεις ψυχογιός στην Ελλάδα η μετάφραση. Ο μεταφραστής είναι, φαίνεται πουθενά, ο Χρήστος Καψάλης. Πολύ ωραία έκδοση. Δύο πράγματα είναι τα πολύ κουραστικά. Πρώτον είναι η γραμματοσειρά. Είναι πάρα πολύ πυκνογραμμένο. Είναι από τα πιο πυκνογραμμένα βιβλία. Συνήθως τέτοια βιβλία ξεγελάνε πάρα πολύ στο μάτι. Δηλαδή το παίρνεις και δεν είναι μόνο ότι είναι μεγάλο, ρε παιδί μου. Λες, όχι, θα είναι. Η μετάφραση είναι πάρα πολύ ωραία. Η μετάφραση είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά δεν μ' άρεσε δύο πράγματα. Εντάξει, το ότι είναι πυκνογραμμένο δεν είναι τόσο θέμα, απλά είναι κουραστικό γιατί ξεκινάς και πολλή πληροφορία, πολλή πληροφορία. Ας το πάρω όμως, ξέρετε, προσπαθώ να το δομήσω λίγο στο κεφάλι μου για να σας το πω όσο πιο σωστά μπορώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το βιβλίο. Έχει πάρα πολλή πληροφορία. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η πληροφορία... Μα να σας πω κάτι, ο Μάσκ δεν είναι ούτε οικονομολόγος, μηχανικός είναι. Ο Elon Musk ένα πράγμα φτιάχνει. Ο Elon Musk ξέρει να φτιάχνει πυράβλους. Πυράβλους και να προγραμματίζει πλατφόρμες. Αυτή είναι η δουλειά του και το έχει πει και ο ίδιος. Δεν είναι οικονομολόγος, δεν τον νοιάζει τα λεφτά. Το μόνο που θέλει είναι να παίρνει λεφτά, να τα πετάει στην εταιρεία του για να φτάσει κάποια στιγμή στον Άρη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και γι' αυτό τον θαυμάζω. Και γι' αυτό δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με τα γύρω οικονομικά και. Ποτέ δεν ασχολήθηκα γιατί ούτε και ο ίδιος ασχολείται. Και όσοι είστε στο χώρο των. Της επιστήμης, της μηχανολογίας. Καταλαβαίνετε ότι, ξέρετε, είναι αυτό το μεράκι, αυτό το πάθος. Τον νοιάζει, σίγουρα θες λεφτά για να τα φτιάξεις όλα αυτά, προφανώς. Αλλά το κίνητρο πάντα, τις περισσότερες φορές, είναι το να έχεις λεφτά, να τα ρίξεις για να κάνεις αυτό που θες. Ο συγκεκριμένος θέλει να πάει στον Άρη. Αυτό είναι το μεγάλο το όνειρο. Όπου και σταθεί και όπου βρεθεί, και εδώ μέσα θα το διαβάσετε άπειρες φορές, το όνειρό του είναι να φτάσει στον Άρη. Δηλαδή, αν ένα πράγμα έχω καταλάβει για τον. Elon Musk είναι ότι εκεί θέλει να καταλήξει στο τέλος. Και άμα το πούνε εκεί θα πεθάνεις, θα προσπαθήσει να πάει για να πεθάνει εκεί πέρα. Δηλαδή είναι ο στόχος του. Οπότε όλα τα υπόλοιπα για μένα είναι παρεμφερή. Ποιο είναι το θέμα βιβλία που παρατήσαμε στη μέση. Μπράβο, μπράβο, ναι. Λοιπόν, αν τα ελληνικά βιβλία για κλασικά υπάρχουν σε e-books. Και βέβαια ξέρω και θα στα δώσω κιόλας. Είσαι ελεύθερος να κατεβάσεις όσα βιβλία θες. Είναι γεμάτο το drive αυτό με βιβλία. Ψάξε τα, σκάλισε τα, βρες ό,τι γουστάρεις και λαχταράς. Υπάρχουν και παραυπάρχουν και όλα είναι εδώ μέσα. Οπότε νομίζω η επιθυμία σου εξετελέστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλά, οι εταιρείες πάντα. Αλλά, ποιο είναι το θέμα πάντα. Όταν έχεις ένα στόχο, πρέπει απλά να μπορείς να είσαι και λίγο διπλωματικός, ώστε να μπορέσεις έμεσα και ή και συγκεκριμένα ή και όχι το στόχο αυτό να τον υλοποιήσεις. Ο συγκεκριμένος, δόξα τω Θεώ, τα πάει καλά σε αυτό και τα πάει υπερβολικά καλά σε αυτό το πράγμα και νομίζω αν συνεχίσει χωρίς άλλες επιπλοκές ή οτιδήποτε θα τα πάει υπερβολικά καλά. Τον εκμεταλλεύεται το σύστημα για να μας πείσει άλλο αυτό, άλλο αυτό. Το σύστημα τον εκμεταλλεύεται όπως εκμεταλλεύεται και τους stars και όλα αυτά. Απλά η φάση του είναι ότι είναι λίγο πιο χαλαρός και το θέμα είναι τον παίζουν για να έχουν. Ξέρετε, το είχα διαβάσει κάπου, όχι εδώ μέσα στο βιβλίο, το είχα διαβάσει κάπου και έλεγε ότι ξέρεις κάτι. Ο Elon Musk, τυπικά πώς το έχει θέσει, ο Elon Musk αυτό που πουλάει δεν είναι η τεχνολογία αυτό καθεαυτό, είναι η καινοτομία. Αυτή η καινοτομία και η προσπάθεια για κάτι παραπάνω είναι που τραβάει και τον κόσμο και όλα. Καλός ή κακός, όπως είναι η παρούσα αγορά αυτή τη στιγμή, ο Elon Musk προσφέρει κάτι το διαφορετικό. Δεν το κρύβω και το έχω πει πολλές φορές, αν μου δοθεί η ευκαιρία, το λέω ξεκάθαρα και το λέω σε εσάς, αν μου δοθεί η ευκαιρία να μπορέσω να υποστηρίξω να αγοράσω το Starlink, θα το αγοράσω. Αύριο κιόλας. Το Starlink, και το έχω δει να δουλεύει, το συγκεκριμένο, είναι η τεχνολογία της Tesla, η οποία τι έκανε. Φτιάξανε ένα μικρό πιατάκι δορυφόρου, το οποίο το βγάζεις έξω στο μπαλκόνι σου, το συνδέεις με το μοντεμάκι που σου δίνουνε και έχεις οπουδήποτε στο σπίτι σου δορυφορικό ίντερνετ με περίπου στα 20 με 35 ping καθυστέρηση στη γραμμή. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό και το λέω και θα το λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το donation, ευχαριστώ ειλικρινά. Λοιπόν, αυτό το όραμα, εγώ το χαίρομαι γιατί ευχαριστώ πάρα πολύ για το donate. Άλλο ένα λιθαράκι για το Starlink πιο κοντά. Λοιπόν, αλήθεια,
Κάτσε λίγο να δούμε. Ναι, μάλλον θα το. Με συγχωρείτε, θα σα το φτιάξω λίγο καλύτερα. Έκανα εγώ μάλλον το λάθος. Μισό λεπτάκι, με συγχωρείτε. Θα σα το βάλω εγώ στο drive. Και τέλος πάντων, που λέτε, το Starlink είναι τρομερή τεχνολογία. Θα ήθελα επίσης και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο κάποια μέρα στο μέλλον. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ, αν πρόκειται να αγόραζα ένα σπίτι κάπου, θα ήθελα να μπορώ να έχω ένα σπιτάκι κάπου στη θάλασσα, στο νησί, οπουδήποτε ρε παιδί μου, και αυτό το σπιτάκι να έχει και το δικό του ιντερνετάκι και να έχει όλα τα καλά και... ναι. Νομίζω καταλαβαίνετε, οπότε η τεχνολογία και το όραμα, και να σας πω κάτι, το όραμα χρειαζόμαστε. Πλέον δυστυχώς, και μπορεί να μην φαίνεται, ζούμε σε μια εποχή η οποία είναι γεμάτη από πληροφορία, γεμάτη από εταιρείες, γεμάτη από τεχνολογία, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι. Αν, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά σε πάρα πολλά πράγματα μένουμε στάσιμοι και μένουμε στάσιμοι στις ιδέες. Αν σκεφτείτε πριν από 150 χρόνια που ήταν ο χρυσός αιώνας των εφευρέσεων, πόσες πατέντες καινούργιες, πόσο. Δηλαδή, σκεφτείτε μέσα σε 50 χρόνια από εκεί που οι άνθρωποι είχαν κεριά, φτάσανε στο να έχουν ηλεκτρισμό, τηλέφωνο. Όλα αυτά μέσα σε 50 χρόνια. Τώρα θα μου πεις και εμείς, πριν από 50 χρόνια φτάσαμε να έχουμε ίντερνετ και επικοινωνία και 1002. Ναι, προφανώς. Απλά σε φάση μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, και σας βάζω το σωστό link. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε γιατί το έβαλα ακριβώς πώς είναι. Αν θες να πατήσεις εδώ πάνω, καλύτερα είναι το ακριβές αυτό. Απλά εγώ το έκανα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το donation. Οκ, χίλια ευχαριστώ. Άλλο ένα βήμα πιο κοντά στο Starlink. Στο τέλος το βλέπω να το βγάζουμε αυτό το Starlink. Μην σας πω θα βγάλουμε και Tesla. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Τέλος πάντων. Αλλά μ' αρέσει. Μ' αρέσει ότι πας, γιατί πέρα του ότι είναι στο χώρο το δικό μας, είναι στο χώρο της τεχνολογίας, προσφέρει το όραμα. Εγώ είμαι μαζί του. Αλλά γιατί το σταμάτησα, γιατί το θέμα δεν είναι ο Elon Musk. Το θέμα είναι γιατί σταμάτησα αυτό το βιβλίο. Το σταμάτησα γιατί. Έχει πάρα πολύ πληροφορία, η οποία πληροφορία χρειάζεται πάρα πολύ καθαρό μυαλό. Δυστυχώς, όταν έχεις έναν πολύ φορτωμένο ρυθμό ζωής, δουλειάς, εργασίας, το μυαλό σου θες να είναι λίγο πιο χαλαρό, λίγο πιο ήρεμο. Λοιπόν, βασικά, όντως τις ίδιες είμαστε στάσιμοι και αυτό φαίνεται και στις ταινίες και σε πολλά, που απλώς αναμασούν το παρελθόν. Και όσον αφορά τη τεχνολογία, απλώς μετατρέπουν. Ναι, ισχύει αυτό αρκετά. Έρχεται η εποχή της ηρεμίας, να μου το θυμηθείτε, και αυτό λόγω της ταχείας πληροφορίας που έχει κουράσει. Ναι. Ναι, εγώ πάντως θα ήθελα να δω καινοτομία, θα ήθελα να δω όλα αυτά. Πριν από 15 χρόνια, όταν ήμουν μαθητής, είχε ένα περιοδικό, το οποίο έβγαζε μαζί καθημερινή, που αυτό το περιοδικό πάντα έβγαζε συν 20, συν 30 χρόνια στο μέλλον, πιθανές τεχνολογίες και 1002 πραγματάκια. Η αλήθεια είναι όταν το έβλεπα, με ενθουσίαζε το 2005 όταν ήμουνα, πώς θα είναι το 2020, το 2021. Δυστυχώς, αν και έχουμε φτάσει σε πολλά πράγματα μπροστά, απέχει αρκετά από αυτό που είχα στο μυαλό μου και θα ήθελα να το δω λίγο παραπάνω. Τώρα, το θέμα της τεχνολογίας, δεν ξέρω. Εγώ θα ήθελα να δω, για αρχή, να λύνονται πολύ πρακτικά πράγματα, τα οποία έχουν μείνει στάσιμα εδώ και 100 χρόνια, όπως είναι ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που θα ήθελα να δω, είναι πώς θα μπορεί κάποιος να μεταφέρει την ενέργεια, γιατί γίνεται, η αλήθεια είναι ότι γίνεται, να μπορείς να μεταφέρεις ενέργεια ασύρματα και να μην χρειάζεσαι ούτε καλώδια ούτε τίποτα και όλα να είναι απλά ασύρματα. Αυτό για μένα για αρχή θα είναι το πρώτο μεγάλο βήμα, να γίνει η ενεργειακή ανεξαρτησία. Αλλά αυτό έχουμε ακόμα δρόμο πολύ. Λοιπόν, Popular Mechanics, μπράβο, το Popular Mechanics ήτανε. Το Science είναι άλλο, είναι το Science, το popular Mechanics ήταν νομίζω, το Popular Science. Τώρα τα έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, σαν τον Elon Musk, φιλόδοξο. Ναι. Και τίποτα να μην γίνεται. Μόνο η ιδέα ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι πιο δραστήριος από σένα κινεί την αγορά. Και να σας πω τώρα ρεαλιστικά, προτιμώ η αγορά και η τεχνολογία να εξελίσσεται επειδή υπάρχουν έξυπνοι άνθρωποι που ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, παρά να εξελίσσεται η τεχνολογία επειδή υπάρχουν στρατοί ο οποίος θέλει να φτιάξει καλύτερα όπλα από τον άλλον και εξαιτίας αυτού του πράγματος πάει μπροστά η τεχνολογία. Καλώς ή κακώς, τα τελευταία 60 με 70 χρόνια η τεχνολογία εξελίσσεται γιατί ξεκίνησε ως στρατιωτικό θέμα. Στρατοί προσπάθησαν και χώρες να εξελιχθούν καλύτερα από άλλες χώρες και να πάμε μπροστά. Στο φεγγάρι, δυστυχώς ή ευτυχώς, πήγαμε εξαιτίας των μηχανικών που πήραμε από τους Ναζί, από το δεύτερο οι Αμερικάνοι βασικά, που πήραν από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τους V2, που οι V2 ήταν πύραυλοι που είχαν αναπτύξει ο Χίτλερ και το καθεστώς του, προκειμένου να εισβάλλουν σε άλλες χώρες.
Το προτιμώ να υπάρχουν φιλόδοξοι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε τον κόσμο λίγο καλύτερα και στην τεχνολογία και σε όλα, παρά να υπάρχουν στρατοί οι οποίοι θα σπρώξουν ένας τον άλλον. Λοιπόν, τι λέτε. Ναι, Νικόλ, πάντα σε ξεχνάω, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάντως το βιβλίο έχει γραφτεί την εξελιγμένη χρήση της τεχνολογίας στο μέλλον. Μάλλον δεν είναι και τόσο προς όφελος του ανθρώπου. Ναι. Πλέον οι καινοτομίες δεν μας φαίνονται τόσο επαναστατικές, γιατί τις συνηθίσαμε. Σκεφτείτε πώς ήταν η ζωή μας πριν από 20 χρόνια. Ναι, ισχύει. Και η δικιά μας γενιά έχει το καλό ότι έζησε την τεχνολογία από τη γέννησή της μέχρι σήμερα. Η γέννησή της είναι το 40, όταν μιλάω για υπολογιστές. Αλλά σκεφτείτε τώρα, οι δικές μας γενιές ζήσανε εποχή χωρίς κινητά, ζήσαμε πώς εξελίχθηκαν τα κινητά, ξεκινώντας από τη μία γραμμή, δύο γραμμές για μηνύματα, 4.028 χρώματα πόσα ήτανε, τα 256.000 χρώματα στα κινητά, το WAP για να μπαίνει στο ίντερνετ, τα πρώτα touch. Πραγματικά έχουμε ζήσει όλο το εύρος και την εξέλιξη της τεχνολογίας από τότε που δεν υπήρχε όπως είναι σήμερα μέχρι που είναι σήμερα. Σκεφτείτε ότι οι υπολογιστές ξεκινήσανε για εμάς τους περισσότερους τουλάχιστον με μια Amiga για κάποιους, με άλλους με ένα Windows NT, με κάποιο Apple για τους πιο μπροστά και σιγά σιγά είδες πώς φτάσαμε. Μπήκα στο πανεπιστήμιο και μόλις μπήκα εγώ στο πανεπιστήμιο τα λάπτοπ έγιναν βιώσιμα για όλους. Ξεκίνησαν από τα 1000 ευρώ, ενώ πρώτα είχαν 2 και 3.000 ευρώ και σιγά σιγά τώρα παίρνεις λάπτοπ και με 400 και με 500 ευρώ. Γενικά έχουμε ζήσει και θα ζήσουμε και άλλες αλλαγές. Απλά το θέμα είναι πώς μπορούμε να τις διαχειριστούμε και πώς μπορεί να πάει παραπέρα. Λοιπόν... τι λέτε, πλέον οι καινοτομίες δεν μας φαίνονται τόσο επαναστατικές, γιατί τις συνηθίσαμε. Σκεφτείτε πώς ήταν η ζωή μας πριν 20 χρόνια, αυτό το είδα. Περιμένω τον Replicator. Εγώ αυτό που περιμένω είναι να μπορείς να τηλεμεταφέρεσαι από το ένα μέρος στο άλλο ή να μπορείς να ανοίγεις σχισμές στο χωροχρόνο και να μπορείς να περνάς από ένα σημείο στο άλλο. Αυτό που λαχταράω πιο πολύ, η αλήθεια είναι αυτό. Αλλά γιατί αυτό θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα και θέματα. Αυτό γίνεται να φτιαχτεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται εύκολα, αλλά θα μπορούσε κάποια στιγμή στο μέλλον. Εκεί θα είναι η πραγματική επανάσταση. Να μπορείς να ανοίξεις σχισμή στο χωροχρονικό και να περάσεις από εδώ να πας μια Θεσσαλονίκη, να πας κάπου οπουδήποτε σε ενδιαφέρει. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, αν το καλοσκεφτείς, οι μεγάλες τεχνολογικές κατανομίες ήταν λόγω στρατιωτικών. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Δηλαδή, ο ψυχρός πόλεμος κίνησε την τεχνολογία στο δεύτερο μισό του. Καλά, από το. Βασικά από τη μέση και λίγο πιο πριν για τον προηγούμενο αιώνα που περάσαμε. Κάπως έτσι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πλέον, και δεν θέλω να λέω πολλά, αλλά κατά πάσα πιθανότητα πλέον θα περάσουμε στις μεγάλες επιχειρήσεις. Μακάρι να βγω ψεύτης, δεν ξέρω, αλλά προς τα εκεί που το ψηλιάζομαι είναι ότι ακόμα και τα κράτη απλά θα είναι θέμα των μεγάλων επιχειρήσεων. Ισχύει ότι μερικές φορές, ξέρετε, σκέφτομαι αυτό που βλέπουμε σε ταινίες ή βλέπουμε σε ταινίες του 80, του 90 που μιλούσαν για το μέλλον και πάρα πολλές από αυτές αναφερόταν στο πώς οι εταιρείες θα διαχειρίζονται κράτη και είναι πολύ ρεαλιστικό αυτό το πράγμα πλέον, γιατί με το καλό σκεφτείτε, αυτή τη στιγμή εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν τα εμβόλια είναι αυτές που ρυθμίζουν σήμερα την τέτοια. Οι εταιρείες που παρέχουν το ίντερνετ, οι εταιρείες που παρέχουν την τεχνολογία μας. Τέλος πάντων, έχουμε ακόμα πολλά να δούμε. Ελπίζω να μην παγώσει όλο, αλλά από την άλλη στην Ελλάδα ακόμη. Εντάξει, ναι. Παιδιά, να πάω Θεσσαλονίκη, να έχω το ίντερνετάκι μου. Να έχω την HCN μου δίπλα, παρέα, αγκαλιά. Θα τα πληρώνω όσα. Και μια μέρα θα πάρω και ένα Starlink που θα πάει. Μια μέρα στο μέλλον. Και μετά μπορώ να πάω να ζήσω σε ένα βουνό, να σας ξεχάσω και να με ξεχάσετε όλοι και να σας κάνω live από ένα βουνό δίπλα στη θάλασσα. Να κάθομαι στο σπιτάκι μου δίπλα στο δάσος και να σας κάνω έξω από το δάσος στα live και να σας μιλάω τι ωραία που είναι η ζωή μακριά από τους ανθρώπους. Ποιος είναι ο Θεός Γιώργος? Δεν με λένε Γιώργο, Κώστο με λένε. Είχα διαβάσει ότι είχαν. Εν τω μεταξύ το αστείο είναι ότι δεν έχω ανιψιό. Ποιος είσαι εσύ? Τα αδέρφια μου δεν έχουν κάνει παιδιά. καλησπέρα. Λοιπόν, από την άλλη στην Ελλάδα. Ναι, είχα διαβάσει. Καλά, είμαι. Εδώ, εκπομπές. Πες μου όμως ποιος είσαι τώρα, γιατί σε φάση με έχεις βάλει να μπορώ. Λοιπόν, οπότε, το συγκεκριμένο γιατί δεν μ' άρεσε. Άντε, γιατί σας έκανα και κύκλο μεγάλο. Δεν μ' άρεσε κυρίως για το εξής. Ότι ήταν πάρα πολύ θετικά προδιατεθειμένο προς το συγκεκριμένο.
Ποιος Λουκάς? Ποιος Λουκάς? Τώρα σκάλωσα, ποιος Λουκάς? Γράψεις και ένα επώνυμο, μην φοβάσαι, δεν θα σε... Ποιος Λουκάς? Για χώνει ψω Λουκά, δεν ξέρω. Α, οκ, okay, έχουμε τέτοιο. Ναι, κομπλέ. Όχι. Έχω νυψό, δεν έχω νυψό Λουκά, αλλά πέρα από αυτό. Σκάλωσα τώρα πραγματικά. Λοιπόν, στο διατάφτα. Τι γίνεται. Δεν μ' άρεσε γιατί είναι πάρα πολύ θετικά προδιατεθειμένο προς τον Elon Musk. Πάρα πολλές φορές αυτός που το γράφει είναι πάρα πολύ έως εκνευριστικά πάρα πολύ έως... Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Έως πάρα πολύ... ναι, και εκνευριστικά και ενοχλητικά θετικός με τον Elon Musk. Τυπικά τον εξημνεί σε κάθε βήμα του. Δηλαδή όσο πρόλαβα και διάβασα, δεν ξέρω αν αλλάζει αυτό παραπέρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για το follow. Δεν παίζω, δεν είμαι μουσικός, δεν είμαι ραδιοφωνικός σταθμός. Όχι, όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά όχι. Λοιπόν, αυτό όνειρο ζωή στο βουνό. Και ποιο θα σε, πού το διαβάσετε θα με τρελάνετε, τι εννοείς? Α, η Μίγα, ναι, 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 τώρα κατάλαβα τι λέτε. Μιλάτε μεταξύ σας. Λοιπόν, ήταν αρκετά θετική με το συγκεκριμένο. Και δεν μ' αρέσει, όταν πρόκειται για βιογραφία, αν και δεν έχει πεθάνει ακόμη, έχει ακόμα πολύ δρόμο. Με ξενέρωσε λίγο. Και πέρα του ότι με κούρασε τόση πληροφορία, αλλά οκ, okay, φαίνονταν ενδιαφέρον. Αλλά και πάλι σας λέω, όταν κάτι είναι τόσο πολύ θετικό με κάποιον, νομίζω ότι δεν ασκεί τη σωστή κριτική που θα μπορούσε να ασκήσει. Αν πεις, δεν έχει γραφτεί για να ασκήσει κριτική. Προφανώς είναι όπως τα θέλει αυτός, όπως τα παρουσίασε αυτός. Και εκεί κάπου εμένα αυτό με έχασε λίγο. Θέλω να το τελειώσω για να δω πώς κλείνει όλο αυτό. Αλλά ναι, ελπίζω να τα καταφέρω. Ελπίζω. Teleportation, ναι. Ναι, αυτό με τη Μίγα το έλεγα συγκεκριμένα εχθές, το ανέφερα το συγκεκριμένο το teleportation. Γιατί μπορούμε να αποδομήσουμε ένα υλικό, ένα αντικείμενο και να το πάμε. Νομίζω έχουν γίνει πειράματα που μπορείς να πας ένα υλικό από το ένα σημείο στο άλλο. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι το αποδομήσεις. Το να το αποδομήσεις είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο είναι να το ξαναφτιάξεις όπως είναι το ίδιο. Και θεωρώ ότι είναι πολύ πιο. Θεωρώ με αυτά που έχω στο κεφάλι μου ήδη. Ότι είναι πολύ πιο βιώσιμο και πιο εύκολο να μπορέσεις απλά να βρεις ένα wormhole, να εκμεταλλευτείς, αν ισχύει η θεωρία με τα wormholes στο χώρο, για να περάσεις από το ένα σημείο στο άλλο, παρά να σπάσεις τον εαυτό σου και να τον στείλεις κάπου. Γιατί και ένα μόριο, ένα άτομο να μην πάει καλά, θα υπάρχει θέμα. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι πιο βιώσιμο και πιο εύκολο, αν γινόταν ποτέ στο μέλλον, θα ήταν απλά να μπορείς να περνάς όπως ήταν... το Stargate, να μπορείς να περνάς από το ένα σημείο στο άλλο και να τελειώνει η ιστορία. Αλλά ακόμα έχουμε δρόμο. Ή όπως το κεχρυμπαρένιο τηλεσκόπιο. Όσοι έχετε διαβάσει την τριλογία των κόσμων με τον Πανταλαΐμον και το κεχρυμπαρένιο τηλεσκόπιο, Άρχοντας των δύο κόσμων και. Ποιο ήταν άλλο, τριλογία ήταν. Το μαγικό μαχαίρι, το μαγικό στιλέτο. Αυτό το πράγμα. Να μπορείς να ανοίγεις, να μπορείς να κόψεις μία διάσταση και να περάσεις σε μία άλλη διάσταση ή στην ίδια διάσταση να μπορείς να περάσεις από ένα σημείο στο άλλο. Αυτό ήταν αγαμάτο. Προσωπικά θα το θεωρούσα αγαμάτο. Λοιπόν, δεν μπορεί. Είναι και αυτό μια σκέψη. Είναι μια πολύ μεγάλη σκέψη που είχα, Αντώνη, όταν το διάβαζα. Και λέω, εντάξει, δέχομαι ότι τυπικά είναι μια μικρή διαφήμιση. Μάρκετινγκ είναι. Βασικά είναι μάρκετινγκ. Ωραίο. Χρήσιμο. Μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα που δεν τα λένε τα μου ή έξω. Μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα μαθαίνεις και δεν στα λένε. Και πρέπει να τα διαβάσεις και τουλάχιστον το διαβάζεις εδώ πέρα. Αλλά είναι λίγο πείραμα μεταλλευτό το Einstein να τρεχιάσει. Καλά, αυτό τώρα θα με κάνεις να το ανοίξω. Αν και από τον τίτλο καταλαβαίνω, το πρώτο πράγμα είναι άκαινε τον Einstein να τρεχιάσει. Αν εννοείς το πείραμα της Φιλαδέλφια. Περίμενε, γιατί έχω ασχοληθεί με πολύ περίεργα πράγματα στο παρελθόν. Κάτσε τώρα, θα με κάνεις να το ανοίξω να δω τι γίνεται. Κβαντική διεμπλοκή και αφορά σωματίδια. Ναι, όντως, κβαντική διεμπλοκή είναι ισχύ. Αντώνη, μπες. Μπες και άνοιξε το. Εν τω μεταξύ και ο Αντώνης είμαστε φυσικοί. Ο Αντώνης κάνει διδακτορικό αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το 1935 απέριψαν το φαινόμενο στον παραλογισμό.
Εν τω μεταξύ. Καταρχάς, από τον τίτλο και μόνο, δεν θέλω να το μειώσω, αλλά από τον τίτλο και μόνο χωλαίνει. Πείραμα τηλεμεταφοράς θα έκανε τον Αϊνστάιν να τριχιάς. Αυτό καταρχάς είναι το πρώτο φάουλ του συγκεκριμένου άρθρου. Τώρα, η μέθοδος κρατικής τηλεμεταφοράς παρουσίασε ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Ντέλφ δεν είναι η πρώτη, φέρεται όμως να είναι ακριβέστερη 100%. Πρώτη σίγουρα δεν είναι, αλλά. Ναι, fake news ακριβώς. Είναι fake news αυτό. Είναι πολύ fake news. Και η αλήθεια είναι τώρα. Να σας πω. Και να σας πω την ιδέα. Όσοι το πατήσετε να ανοίξετε το άρθρο και το έχετε μπροστά σας. Πρώτος είναι ο τίτλος. Ο τίτλος είναι από χιλιόμετρα clickbait. Αν είναι κάτι υποστημονικό, δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τέτοιους τίτλους. Πολύ σπάνια. Και συνήθως είναι για πολύ minor θέματα τα οποία τα παίρνουν και τα πετάνε και ένα γαμάτο τίτλο και τρέχα. Και δεύτερον, αν ένα άρθρο έχει καθαρά με ένα τέτοιο πείραμα. Αυτή τη στιγμή δεν θα καθόταν να αναλύσει τι είναι το bit και το kbit, τι είναι οι κβαντικοί υπολογιστές, τι είναι το Star Trek. Δηλαδή, άμα βάζαμε ένα κουτάκι με tick, τι δεν πάει καλά σε αυτό το άρθρο, αυτή τη στιγμή έχει μαζέψει ήδη 10 tick στη σειρά. Οπότε, έχουμε ακόμα μέλλον. Λοιπόν, πάντως για την μεταφορά ενέργειας δεν είμαστε πολύ μακριά. Έχουμε ήδη wireless charging. Παιδιά με lockdown, ότι η τηλεμεταφορά δεν μας σώζει, πρέπει να μας βάζουν. Καταρχάς, κάθε μέρα, δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά κάθε μέρα γίνεται η καλύτερη και η μεγαλύτερη μεταφορά ενέργειας από τον ήλιο τον ίδιο. Ο ήλιος ο ίδιος, τον βλέπετε και εδώ πέρα στο βίντεο, ακριβώς από κάτω, από εδώ στο τέτοιο. Ο ήλιος ο ίδιος είναι μια πηγή ενέργειας. Μια πηγή φωτονίων τα οποία έρχονται. Κάθε μέρα με τεράστιο ρυθμό και προς εμάς και προς όλες τις κατευθύνσεις, γιατί είναι σφαιρική η δομή του ήλιου, οπότε στέλνει σε όλες τις κατευθύνσεις ενέργεια με τη μορφή ακτίνων. Και κάθε μέρα η Γη βομβαρδίζεται από τεράστια ποσότητα ενέργειας. Μόνο και μόνο, για παράδειγμα, ένα ηλιακό πάνελ για αρχή, ας ξεκινήσουμε από εκεί, είναι πώς να αφομοιώσεις την ασύρματη μεταφορά ενέργειας, αν το πάμε έτσι, από τον ήλιο προς τη Γη. Τώρα το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι αν μπορέσουμε κάποια στιγμή και εφαρμόσουμε. Τώρα μπορώ να το πάω πολύ μακριά, να το πάω και στον Τέσλα όταν ξεκίνησε τα πρώτα πειράματα, γιατί ο Τέσλα έχει άλλο όραμα, το οποίο είναι βιώσιμο, αλλά πώς εσύ να μεταφέρεις ενέργεια από το ένα σημείο στο άλλο. Το μεγάλο πρόβλημα της ενέργειας είναι ότι χάνεται πάρα πολύ εύκολα. Οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο ή να παράγεις πολύ περισσότερη ενέργεια από την οποία μπορεί εσύ αυτή που θα στείλεις από το ένα σημείο στο άλλο να φτάσει και να μην χαθείς το ενδιάμεσο, λέω, απώλειες προς το περιβάλλον. Και το πιο σημαντικό είναι να μπορείς να εκμεταλλευτείς αυτό που υπάρχει ήδη έξω. Τώρα μετέπειτα, λοιπόν, πρέπει να βάζω και την πραγματική επιστημονική πηγή. Ναι, είναι και αυτό ένα μεγάλο. Αυτό είναι το τελευταίο τικ. Αφού φτάσει μέχρι κάτω. Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μόνο ο τίτλος θα είναι για να καταλάβεις. Ναι. Αλλά καμιά φορά το ψάχνεις κιόλας. Φιλόδοξο, αλλά ναι. Είναι φιλόδοξο, αλλά ναι. Τέλος πάντων, έτσι πήγε αυτό το βιβλίο. Έτσι έμεινε. Ευελπιστώ κάποια στιγμή να το τελειώσω. Θέλω να το τελειώσω. Ελπίζω να μην περάσουν χρόνια. Έχουν περάσει ήδη 1,5. Είναι το πιο φρέσκο. Βασικά, όχι το φρέσκο. Έχω και άλλα φρέσκα. Ας περάσω όμως. Θα σας κάνω λίγο γκέλ. Θα το τρέξω. Πάμε τώρα από το ένα στο άλλο. Θα αλλάξουμε θεματολογία. Μόνο εδώ τα ζείτε αυτά. Πάμε από την εποχή της τεχνολογίας στο παρελθόν. Ένα από τα πράγματα που ξεκίνησα και ποτέ δεν τέλειωσα είναι αυτό εδώ. Τα ανάλεκτα του Κομφούκιου, τόμος Β. Είχα ξεκινήσει τον πρώτο, μ' άρεσε, αλλά κάπου στον τόμο δεύτερο αυτό το πράγμα με έκοψε λίγο, με σταμάτησε. Λοιπόν, να δω τι λέτε. Άρθρα χωρίς πηγή είναι πάντα ύποπτα, ειδικά με αυτούς τους βαρύγδουμπους τίτλους. Ενημερωθείτε από επιστημονικές σελίδες, από επιστήμονες και ερευνητές που επικοινωνούν την επιστήμη στο YouTube. Η Γη είναι φωτοβολταϊκό και μετατροπέας σε άλλες μορφές ενέργειας. Ίσως η καλύτερη προσέγγιση της επιστήμης είναι να αντιγράψουμε τη φύση ή να εμπνευστούμε από αυτήν. Ισχύει. Απλά το θέμα είναι ότι για να μπορέσεις να εκμεταλλευτείς ήδη τα φωτοβολταϊκά στηρίζονται στη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά έχουν τεράστιες απώλειες. Αλλά και πάλι παρόλες τις απώλειες είναι βιώσιμο. Το πρόβλημα όμως δεν είναι τα φωτοβολταϊκά αυτά καθένα αυτά αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και με το ρυθμό, νομίζω, θυμάμαι, είχα διαβάσει, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό, ότι ένα φωτοβολταϊκό μπορεί και μετατρέπει εκεί κοντά στο 10. Τα 100 της ηλιακής ακτινοβολίας. Σίγουρα δεν μπορεί να μετατρέψει το μεγαλύτερο ποσοστό. Ο βαθμός απόδοσης του είναι αρκετά χαμηλός. Αλλά το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό. Δεν είναι τα φωτοβολταϊκά.
Το πρόβλημα δεν είναι. Μπορούμε να φτιάξουμε φωτοβολταϊκά αυτή τη στιγμή καλύτερα από ό,τι πριν από 10 χρόνια, από πριν από 20 χρόνια. Και όσο εξελίσσουμε τους ημιαγωγούς μας, πάει ακόμη μπροστά. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε καλούς ακόμη τρόπους για να αποθηκεύουμε αυτή την ενέργεια. Γιατί το φωτοβολταϊκό το βάζεις έξω και εσύ πρέπει αυτή την ενέργεια να τη μετατρέψεις και να αποθηκεύσεις μπαταρίες. Αυτή τη στιγμή οι μπαταρίες εξελίσσονται και αυτές, αλλά με πολύ πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι εξελίσσονται τα υπόλοιπα. Δηλαδή, η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών ως φωτοβολταϊκά εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από την τεχνολογία των μπαταριών. Δηλαδή, ακόμα νοσούμε στις μπαταρίες πάρα πολύ. Οπότε, πρέπει να, αν εξελιχθεί το πώς θα μετατρέψεις και αποθηκεύεις αυτή την ενέργεια, νομίζω θα είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο και πολύ πιο πρακτικό από ό,τι είναι σήμερα. Γίνεται, αλλά έχει ψηλό κόστος. Λοιπόν, μέχρι τώρα λέει έχει παραιτηθεί κβαντική διεμπλοκή, δύο νετρόνια. Τα νετρόνια είναι πολύ βαριά για να τα μετακινήσεις. Πάμε σε πιο μικρά σωματίδια. Λοιπόν, ναι. Και κάπου top 10 με 15, κάπου εκεί πέρα πρέπει να είναι. Η πυρηνική ενέργεια είναι πιο αποδοτική, αλλά είμαστε πίσω. Και πίσω και μπροστά τα απόβλητα δεν μπορούμε να τα ξεφορτωθούμε εύκολα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα με την πυρηνική ενέργεια. Το καλύτερο πράγμα που μας μαθαίναν και στο φυσικό όταν ήμασταν είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε αντιδραστήρες σύντηξης. Διάβαζα ότι ήδη κατασκευάζεται ένας αντιδραστήρας σύντηξης, ο οποίος θα είναι το 2035 με 38 περίπου, αν δεν κάνω λάθος, έτοιμος για να τον δοκιμάσουμε. Λοιπόν, οι αντιδραστήρες που έχουμε είναι οι αντιδραστήρες χάσης. Παίρνουμε μεγάλα σωμάτια όπως είναι το ουράνιο και άλλα ωραία ραδιενεργά, τα οποία επειδή έχουν πάρα πολύ μεγάλους πυρήνες, έχουν την τάση να δονούνται πολύ πιο έντονα και να είναι πιο εύκολα στο να σπάσουν. Το θέμα όμως είναι ότι για να πετύχεις τη σχάση, χρειάζεσαι εγκαταστάσεις. Και όλο. Εντάξει, τώρα είναι η φάση, μου έρχονται να μιλήσει από το πανεπιστήμιο. Τέλος πάντων. Ωραία χρόνια. Μόνο αυτά άξιζαν, όλα τα υπόλοιπα δεν. Λοιπόν, απλά το πρόβλημα είναι ότι τα ισότυπα, σκεφτείτε κόβουμε έναν πυρήνα στα δύο με τρία νετρόνια, τα οποία, πώς λεγόταν Αντώνη αυτά τα νετρόνια, τα θυμάσαι, τώρα έχω καιρό να κάνω πυρηνική και δεν θυμάμαι καν, και είναι η φάση στο χωριό, όταν τυχαίνει καμιά φορά στο χωριό να λένε τέτοιο, δεν είναι και πυρηνική φυσική, σας έχει τύχει αυτή η φράση, τώρα βάζω αστεράκι, αλλά σας έχει τύχει αυτή η φράση ποτέ, να σου πει κάποιος ότι κάτι δεν είναι πολύ δύσκολο και να του σου λέει, δεν είναι και πυρηνική φυσική, και έχει τύχει να μου το πούνε αυτό και να γυρίσω και να πω, ξέρω πυρηνική φυσική, εντάξει, δεν είναι και τίποτα πραγματικά. Και είχε πολύ πλάκα αυτό, είναι ωραίο τέτοιο. Λοιπόν, ήδη είχαμε πετύχει σύνδεξη, αλλά για λίγα εκατοστά του δευτερολέπτου. Το μεταξύ, ο Ντόνις είναι πιο βαθιά στο χώρο. Εγώ έχω ασχοληθεί πρέπει με την εκπαίδευση. Τα έχω πιο πολύ ως ενδιαφέρον όλο αυτό το κομμάτι. Γεια σου, Μάντα Λέξη. Γεια σου, παιδί μου. Λοιπόν, πραγματικά, γιατί έχουμε μείνει τόσο πίσω στις μπαταρίες, μέχρι το πότε θα πρέπει να φορτίζουμε το κινητό μας κάθε μέρα. Αυτά είναι πολλά ωραία ερωτήματα, τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα απαντήσω αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι τεχνολογία υπάρχει, γιατί υπάρχει τεχνολογία που εξελίσσεται πολύ πριν από αυτό που μπορούμε να δούμε σε εργαστήρια. Είναι να κάνει καθαρά με τους αγωγούς και τους ημιαγωγούς που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα στοιχεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αποθηκεύσουμε και να μετατρέψουμε ενέργεια. Λοιπόν, και εγώ καλά στη βιολογία με πλέον, απλά τα διαβάζω. Εντάξει, τουλάχιστον ο Αντώνης είναι στο πανεπιστήμιο ακόμη. Εμείς έχουμε βγει απ' έξω και περνάμε μόνο για καφέ από το πανεπιστήμιο. Τώρα έχει καταλήψεις. Λοιπόν, θα το δούμε. Αυτό, εν μεταξύ, τώρα δεν κάθομαι να το διαβάσω, αλλά ναι. Αυτό φαίνεται πιο έγκυρο πάντως. Και είναι και στο Science, οπότε ναι. Λοιπόν, όχι, ρε, για 20 δευτερόλεπτα το κράτησαν οι Ιαπωνέζοι πριν κάποιους μήνες. Εν τω μεταξύ, τώρα άσχετο, λένε ότι στην Ιαπωνία θέλουν να απελευθερώσουν στο περιβάλλον το νερό που είχαν κρατήσει από το τσουνάμι που είχε περάσει στους αντιδραστήρες και γενικά τότε που έγινε το όλο θέμα με το εργοστάσιο πυρηνική στην Ιαπωνία. Προχθές το διάβαζα αυτό. Τέλος πάντων, ας πάμε όμως, μια που έπιασα η Ιαπωνία κατά λάθος, στον Κομφούκιο που έχει επηρεάσει και η Ιαπωνία και η Κίνα. Ξέρετε, είναι τόσο ενδιαφέρον αυτό, αλλά το βλέπω να μιλάμε μόνο για φυσική και στο τέλος δεν θα μιλήσουμε καν για βιβλία ή το βλέπω να πάει προς τα εκεί. Πάντως, ίσως μετά σε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δώσει χρήματα να βελτιωθούν οι μπαταρίες. Και γι' αυτό που λες, η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό χαίρομαι με τον Elon Musk. Γιατί με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα του Elon Musk έχει δοθεί τεράστια όθηση στο θέμα της αποθήκευσης ενέργειας. Γιατί ξεκινώντας από εκεί, αν γίνει αναγκαιότητα να μπορείς να κάνεις μεγάλα ταξίδια και να μεταφέρεις από το ένα σημείο στο άλλο και θες να αποθηκεύσεις ενέργεια, γιατί αυτό είναι το μεγάλο μας θέμα. Πώς θα φορτίζεις γρήγορα τις μπαταρίες
και πώς θα κρατάει αυτή η ενέργεια για να πας από το Α στο Β και να μπορείς να ξαναγυρίσεις. Λοιπόν, είναι μια όθηση και κάπως έτσι ξεκινάει. Λοιπόν, 1000 mile, το έχω διαβάσει αυτό, ναι. Ίδια Ήπειρος είναι, τι πάσα ήταν αυτή για την Ιαπωνία και τον Κουνφούκιο. Ναι, σε αυτό, το κάνω πολύ ωραίες πάσες. Τα transition μου είναι πολύ smooth. Λοιπόν, πάντως, να σας πω λίγο στα γρήγορα, γιατί ο Κουνφούκιος δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Και είναι μέσα σε φάση μορφή ρητών. Και είναι πάρα πολύ πυκνό, άσχετο, αλλά δείτε, άσχετο σχετικό. Είναι πάρα πολύ πυκνό. Και ενώ είναι ωραίο να το διαβάζεις κομμάτι-κομμάτι, μετά από λίγο βαριέσαι τη ζωή σου την ίδια διαβάζοντας το. Δεν λέω, αλλά μερικά είναι λίγο... Εντάξει, είναι λίγο ιδιαίτερο. Ας πούμε τώρα να σου πω, έχει ένα που λέει «Να μελετάς χωρίς να σκέφτεσαι». Ο Wally υποστηρίζει πως το πρώτο τμήμα του ρητού λέει πως ήταν παροιμία της εποχής, που ο Κομφούκιος της έδωσε νέο νόημα προσθέτοντας το δεύτερο μέρος. Για το Κομφούκιο, η σκέψη μόνο, χωρίς δηλαδή την παράλληλη μελέτη της οδού των παλαιών βασιλέων, είναι άκρος επικίνδυνη δραστηριότητα. Και πιάνει τώρα ρητό-ρητό τα ανάλεγκτα αυτά που έχει πει ο Κομφούκιος και τα αναλύει. Ας πούμε, ο Κομφούκιος είπε, τι είπε, ότι ο άριστος κοιτάει το σύνολο. Και λέει τώρα, η ευρύτητα του πνεύματος και η αμεροληψία που διακρίνουν τον άριστο αντιδιαστέλλονται καθαρά εδώ με τη στενότητα του πνεύματος και τη μεροληψία που είναι το κύριο χαρακτηριστικό του μικρού ανθρώπου. Πολλοί αποδίδουν ως εξής το χωρίο αυτό, ο άριστος εξετάζει τα ζητήματα από όλες τις σκοπιές και όχι μεροληπτικός. Ο μικρός άνθρωπος εξετάζει τα ζητήματα μεροληπτικός και όχι από όλες τις σκοπιές. Είναι αρκετά ωραία, απλά δεν μπορείς να τα αφομοιώσεις τόσο εύκολα όλα αυτά. Δυστυχώς ή ευτυχώς, κάποια στιγμή έρχεται μπουμπουκόνης και έχει μείνει κάπου στη μέση αυτό. Δεν έχω καταφέρει ποτέ να το τελειώσω. Εν τω μεταξύ ήταν τόσο έντονο που απλά ζωγράφιζα, έγραφα από πίσω. Τι έγραφα τότε? Έγραφα για D&D και για... Οκ. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, Μπαλαδόρος, τρελός Μπαλαδόρος. Δυνατός πλέον. Ναι, ισχύει. Παιδιά, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο στο θέμα της τεχνολογίας. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο στο θέμα της τεχνολογίας και έχουμε πολλά να δούμε. Ελπίζω, γι' αυτό μου αρέσει το συγκεκριμένο με τον Elon Musk. Εν τω μεταξύ, παίζει να κάνω. Χαλαρά θα μπορούσαμε να κάνουμε επεισόδιο μόνο γι' αυτό. Αυτό είναι που μου αρέσει, ότι είναι καινοτόμος. Το είπαμε εσύ με 200 φορές, αλλά νομίζω ότι θα τραβήξει και για μένα πρέπει να εμφανιστεί τουλάχιστον ακόμη ένα στο ίδιο caliber, στο ίδιο διάστημα. Να μπορεί να υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα που το ένα θα τραβάει το άλλο. Το ότι είναι μόνος του αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο τομέα δεν είναι και πολύ καλό. Γιατί παίζεται περίεργα μπαλίτσα από όλους εκεί έξω. Να το θέσω όσο πιο λαϊκά και απλά μπορώ. Για να μπορέσει να πάει ακόμα πιο μπροστά η όλη φασούλα, θα πρέπει να εμφανιστεί τουλάχιστον ακόμα ένα-δύο άτομα τα οποία είναι στο ίδιο εύρος, στο ίδιο μήκος κύματος, ώστε να μπορεί να τραβήξει ο ένας τον άλλο προς τα πέρα. Γιατί δυστυχώς, όταν είσαι μόνο εσύ που υποτίθεται ότι παρουσιάζεις καινοτομία, κάποια στιγμή σε τραβάει προς τα πίσω όλη η κατάσταση. Θες να είναι το οικονομικό κατεστημένο? Ήδη ξεκινήσαμε και πάρα πολύ αναφέρεται το οικονομικό και τα παιχνίδια και τις φούσκες και τα 1002. Ο συγκεκριμένος μπορεί να μην ενδιαφέρεται καν από ό,τι καταλαβαίνω για όλα αυτά, να μην τον νοιάζει καν. Το μόνο που τον νοιάζει να παίρνει λεφτά να τα πετάει μέσα στην εταιρεία του. Ούστο του. Αλλά όλο αυτό, βάλε μετόχους, βάλε το ένα το άλλο, σε κόβει. Και όσοι έχετε ασχοληθεί με την επιστήμη, όσοι έχετε δει να ασχολούνται άλλοι με την επιστήμη, ξέρετε ότι χρειάζονται funds, χρειάζονται λεφτά, χρειάζονται κονδύλια. Χωρίς κονδύλια, χωρίς χρήμα, δυστυχώς στον γκαράζ σου δεν μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Οπότε το μόνο κακό είναι αυτό, ότι όταν μπλέκεται με όλο αυτό το θέμα, πάει προς τα πίσω η πρόοδος. Λοιπόν, η ουσία που εκμεύει κανείς από οτιδήποτε είναι διαφορετική. Οτιδήποτε καλό καταντάει φλίαρο. Ναι, έχεις πολύ μεγάλο, δίκιο σε αυτό. Το θέμα είναι να είναι ανταγωνισμός και όχι συνεργασία με άλλη εταιρεία. Ανταγωνισμός, αλλά υγιής ανταγωνισμός. Λοιπόν, έχουμε δρόμο σε αυτό με τους επεξεργαστές. Προς το παρόν και αυτό πάει πίσω. Το μεταξύ, σας παρατηρώ τώρα σε φάση και σας χαίρομαι στα σχόλια πάρα πολύ. Γιατί ήταν trigger αυτό. Δεν περίμενα ότι θα σας έκανε τόσο πολύ. Θα σας συντρίγκαρε τόσο πολύ η φάση με τον Elon Musk. Και ειλικρινά, από τη μία χαίρομαι. Λοιπόν. Ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο, Ρόπο. Ναι. Πω. Μεγάλο όνομα. Λοιπόν. Οπότε η ανάλυση λέει σε τέτοιου είδους περιεχόμενο είναι αναγκαία ώστε να πιάσει ολοένα και περισσότερον την ουσία. Ναι.
Ωραίο ο Elon Musk. Από μένα είναι ναι. Απλά το βιβλίο του, επειδή έπαιξε πάρα πολύ, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή το βιβλίο αναλύουμε και όχι την κατάσταση του Elon Musk. Για μένα το βιβλίο του πάντως, αν θέλετε, πάρτε το, αλλά να ξέρετε τι να περιμένετε. Είναι μια τύπου βιογραφία, θα το θέσω απλά, μια τύπου διαφημιστική βιογραφία, η οποία σου παρουσιάζει αυτόν που βλέπεις στην τηλεόραση σε μεγάλο αναλυτικό βαθμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ θετικά χρωματισμένο. Κάτι το οποίο μπορεί να είναι αλήθεια απόλυτα, αλλά έχω μάθει να μην είμαι τόσο εύπιστο σε κάποια πράγματα και δεν δέχομαι. Γιατί τυπικά ήταν σε φάση όλο αυτό, γράφτηκε με τη συνεργασία του ίδιου. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση εγώ για τον εαυτό μου, άμα γράφαμε ένα βιβλίο, να ήθελα να υποθούν αρνητικά πράγματα αν ήμουν ο Elon Musk ή οποιοδήποτε, γιατί θα έκανε κακό στην εικόνα μου. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές στην προσωπική του ζωή. Στο θέμα με τις γυναίκες του, αλλά ξέρετε, πάντα από τη μία πάει να το τραβήξει. Ένιωθα διαβάζοντας το ότι πάει να το τραβήξει ο συγγραφέας προς την πλευρά να ασχίσει να κουτσομπολεύει, αλλά το κόβε και λέει: ο Elon Musk διατηρεί τέλειες σχέσεις με την τάδε γυναίκα του, με την πρώην γυναίκα του. Και λέω: ρε παιδί μου, τι με νοιάζει εμένα το κουτσομπολιό αν ο Elon Musk πήγαινε με 5 ή με 10, γιατί ήταν πρόβλημά του, ήταν η ζωή του, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Οπότε ξέρετε, πιάνει πολλά πράγματα. Και αν είσαι συνηθισμένος να μην ενδιαφέρεσαι για αυτά τα πράγματα και να σε νοιάζουν άλλου τύπου πράγματα, γιατί εγώ τα αγόρασα γιατί ήθελα να μάθω λίγο την φάση γύρω από το όνομά του, ποιος είναι, ποιο είναι το υπόβαθρό του, από πού προέρχεται. Δηλαδή, ακόμα και το ότι προέρχεται, ξεκινάει ο Elon Musk, προέρχεται από μια γενιά πρωτοπόρων. Ο προπάπος του είχε ταξιδέψει με αεροπλάνο μόνος που το έφτιαξε στον γκαράζ του, ταξίδεψε από την Αμερική μέχρι την Αφρική, στην Νότια Αφρική, όπου και παντρεύτηκε και έκανε τη γενιά. Ήταν από μια γενιά μεγάλων εξερευνητών. Καταλαβαίνεις ότι, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι και αλήθεια. Ναι. Αλλά χτίζεται λες και πας παραμύθι, το οποίο είναι λίγο too much για μένα. Κάπως έτσι ξεκινάει πάντως. Ότι ξεκίνησε από μια γενιά εξερευνητών, η οποία δεν είχα ιδέα προσωπικά και μπορεί όντως να είναι έτσι, αλλά πάντα να κρατάς μικρό καλάθι. Άστα μην το πάμε γιατί έχει γενικά. Το βλέπετε! Τα λιγουρεύεστε! Εγώ το λιγουρεύομαι αυτό. Κάποια στιγμή θα το πετύχω που θα πάει. Θα το φτιάξω το ρημάδι το PC. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα όμως. Περνώντας με το γυαλί, φουσκώνει τα. Ναι, πάρα πολύ. Εγώ αυτό κατάλαβα. Μπορεί να το κατάλαβα λάθος. Θα το διαβάσετε κι εσείς αν το προμηθευτείτε. Είναι ωραίο βιβλίο. Αλλά μην περιμένετε τρελά. Καλύτερα βρείτε το, δανειστείτε το. Αν το δανειστείτε και το βρείτε, ακόμα καλύτερα από το να το αγοράσετε. Για μένα. Αλλά εντάξει, ο καθένας. Ναι. Θέλει υποσυνείδητα να σου πουλήσει πόσο. Ο καθένας το κρίνει διαφορετικά αυτό. Δεν ξέρω αν θέλει να σου πει ότι είναι πετυχημένος. Απλά αυτό που. Το ωραίο είναι και το δίνω. Ότι σου περνάει πάρα πολύ ότι προσπαθεί, ότι έχει ένα στόχο, αυτό είναι το ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα, ότι έχει ένα στόχο και είναι εκεί ρε παιδί μου, όλη του η φάση, όλη του η ενέργεια είναι εκεί πέρα. Θέλει να φτάσει στον Άρη, τέλος, δεν τον νοιάζει πως θα γίνει, αλλά θα πάει εκεί πέρα, θα φτάσει στον Άρη. Δηλαδή θα το ήθελα αυτό μετά από 50 χρόνια, να δούμε τι έγινε, όχι τώρα, μετά από 50 χρόνια αυτό το βιβλίο, να δούμε πως τελειώνει η ιστορία. Γιατί ακόμα αρχίζει η ιστορία, ακόμα δεν είμαστε ούτε στην αρχή, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Οι καιροί δεν πολυενδείκνυνται για επενδύσεις. Οι καιροί ποτέ, άμα το κάτσεις και το καλωδείς στην ιστορία των τελευταίων 150, 200, 2000 χρόνων, ποτέ δεν ενδείκνυνται για επενδύσεις. Το θέμα είναι πάντα πώς εσύ με αυτά που έχεις, με τις συνθήκες όπου ζεις, μπορείς να κάνεις ό,τι καλύτερο. Αν ζούσαμε πριν από 100 χρόνια, θα λέγαμε είμαστε ανάμεσα σε δύο πολέμους που ο δεύτερος δεν ξέραμε ότι έρχεται, φάει και ένα κράχ και θα λέγες τι επενδύσεις να κάνω πριν από 100 χρόνια. Αν ζούσαμε, εντάξει, ήταν καλή η χρυσή εποχή του 50 και του 60, αλλά στην Αμερική, στην Ελλάδα για παράδειγμα όχι. Άρα, τι επενδύσεις να κάνεις το 50 και το 60, όταν δεν είχες ήδη λεφτά για τα αυτονόητα και τα παιδιά δεν τελειώναν καν το δημοτικό. Για μένα πάντα. Στο κομμάτι αυτό που λες για τις επενδύσεις και για το θέμα είναι ότι αυτοί που έχουν χρήμα, κεφάλαιο και μπορούν να σκεφτούν λίγο έξυπνα για το μέλλον, κάνουν επενδύσεις. Αυτοί που δεν έχουν κεφάλαιο προσπαθούν να βρουν πώς θα κρατηθούν όσο πιο δυνατόν στην επιφάνεια γίνεται. Το θέμα είναι ότι πάντα είναι ο καιρός για να κάνεις κάτι. Άνθρωποι έχουν φτιάξει πράγματα σε δύσκολες εποχές. Άνθρωποι έχουν χάσει πράγματα σε εύκολες εποχές. Γιατί έχουν υπάρξει και εύκολες και δύσκολες εποχές. Απλά μεγάλη σημασία στο πώς διαχειρίζεσαι το θέμα, ας πούμε, των επενδύσεων, των χρημάτων, τα 1002, είναι καθαρά το τι είδος άνθρωπος είσαι,
πόσο παρατηρητικό είσαι και τι ευκαιρίε μπορεί να σου κάτσουν. Γιατί μπορεί να είσαι ρε παιδί μου τελείω ό,τι να είναι και να κάτσει μια καλή ευκαιρία και κατά λάθο, γιατί πόσοι κατά λάθο έχουν πάει μπροστά, ρε παιδί μου, κατά λάθο να σου κάτσει. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο κουβάρι όλο αυτό. Λοιπόν, πλασάρε τη τέχνη τη, γίνε εσύ ότι αυτό σου. Καλά, τώρα άμα το πιάσουμε, θα πάμε σε αυτοπραγμάτωση και σε, στα βιβλία. Ναι, ισχύει. Έχει δίκιο, Εύελιν, πραγματικά. Το brand του πάντως είναι πολύ καλό. Για μένα είναι πάρα πολύ. Απλά το θέμα παίζει ανάμεσα σε δύο κόσμους. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ο κόσμος γι' αυτό ασχολείται. Γιατί δεν είναι ο τάδε που είναι μόνο επιστήμονας. Αν ήταν μόνο η επιστημονική του φάση, γιατί είναι μηχανολόγος μηχανικός. Αν ήταν μόνο αυτό το πράγμα, δεν θα ασχολείται κανένας. Το ότι κάνει και το εδώ και εκεί κρατάει το ενδιαφέρον. Αυτός αντλεί κέρδος από αυτό. Γι' αυτό και έγινε ο πιο πλούσιος άνθρωπος μετά τον τέτοιο. Τώρα εδώ τον Μπέζος βγήκε αυτός. Γιατί απλά εκμεταλλεύεται όλο αυτό το πράγμα που έχει δημιουργηθεί προκειμένου να αντλήσει πόρους. Αυτή είναι η φάση. Αυτή είναι η εξυπνάδα αυτού του ανθρώπου αυτή τη στιγμή. Εκμεταλλεύεται ακόμα και το αρνητικό του, ακόμα και του τον κράζουνε, ακόμα και αυτό με το παράθυρο. Είναι σε φάση, όπως να λες, δεν υπάρχει αρνητική δημοσιότητα παρά μόνο θετική. Όσο επιπλέεις και κρατιέσαι στην επιφάνεια, τόσο πιο εύκολα μπορείς να αντλήσεις. Λοιπόν, η δύσκολη καιρία ενδείκνεται για επενδύσεις, αλλά έχεις πολλά ρίσκα να τα χάσεις. Όσοι βγάλουν λεφτά, εκμεταλλευτήκαν τέτοιες κρίσεις. Πλέον όλα είναι θέμα πληροφορίας και επενδύσεις. Επιμονή στο στόχο χρειάζεται, αυτό που θες και δουλειά. Δυστυχώς, παιδάκια, ζούμε σε μια εποχή και ζούμε σε μια εποχή η οποία παντού κατακλυζόμαστε από «Α, πίστεψε μόνο στο όνειρό σου και με το που ξυπνάς κάνε κρύα ντους, φάε δημητριακά και πρωινό τι θα φας και ξεκίνα να τρέξουμε». Δεν γίνεται. Για να πας μόνο με το όνειρο, δεν μπορείς να πετύχεις μόνο με το όνειρο. Πρέπει, αν είναι μόνο με το όνειρο, να έχεις και κάποιον να σε χρηματοδοτεί. Αν θες να πετύχεις, πρέπει να δουλέψεις. Δυστυχώς, παιδιά, αυτός είναι ο δρόμος. Άλλοι δουλεύουν πιο πολύ, άλλοι λιγότερο. Εντάξει, ισχύει. Κάποιοι είναι πιο τυχεροί από άλλους ανθρώπους. Πάντα γινόταν αυτό. Άλλοι πεθάνανε στις σταυροφορίες και άλλοι γίνανε βασιλιάδες στις σταυροφορίες. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι ήταν πιο τυχεροί από άλλους ανθρώπους. Πάντα έτσι είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι για να πετύχεις κάτι και για να μπορέσεις να πας ένα βήμα παραπέρα, πρέπει να δουλέψεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν υπάρχει, όπως έλεγε και ποιος ήταν που το είχε πει, δεν υπάρχει βασιλική οδός προς τη γνώση, δεν υπάρχει και βασιλική οδός για να μπορέσεις να πετύχεις αυτό που θες. Δυστυχώς αυτός είναι ο κανόνας. Πρέπει να δουλέψεις. Εντάξει, θα πονέσεις, θα κουραστείς, θα κλάψεις, θα θυμώσεις με τον εαυτό σου, θα κάνεις χίλια δύο πράγματα, θα απογοητευτείς. Άνθρωποι είμαστε. Μόνο παραπέρα μπορούμε να πάμε. Εμένα, αυτή είναι η αντίληψη μου πάντα. Ότι ρε παιδί μου, όπως. Ναι, μπροστά. Προχώρα και άμα θες θα τα καταφέρεις. Θα πετύχεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πετύχεις. Άλλα πολλά, άλλα λίγα. Απλά αυτό. Λοιπόν, όλα μαζί και mindset και mindset ισχύει. Ναι. Λοιπόν, με δουλειά και με λεφτά γίνονται αυτά. Είναι ελάχιστα τα παραδείγματα, αλλά είχαν μια ιδέα, λαχείο. Ναι, τύχη είναι αυτό. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Πάρα πολλοί παράγοντες. Αχ, πάρα πολλοί παράγοντες. Και τώρα θα σα το συνδέσω. Λοιπόν, για. Κανείς δεν πάει μόνο με το όνειρο. Προσωπική προσήλωση θέλει και να γνωρίζει παρμό τη αγορά, να παρατηρεί. Προφανώς. Ναι. Να παρατηρείς, να παίρνεις αποφάσεις, γιατί δεν πάνε να παρατηρείς. Πρέπει να πάρεις αποφάσεις, πρέπει να είσαι δραστήριος. Πρέπει να κινείσαι. Πρέπει να ασχολείσαι. Πρέπει να είσαι από πάνω. Δυστυχώς πρέπει να είσαι από πάνω. Δικιά σου δουλειά. Να δουλέψεις τη δικιά σου δουλειά. Να δουλέψεις τη δουλειά άλλου. Να αφομοιώνεις τεχνολογία και γνώση για να μπορέσεις μια μέρα να κάνεις κάτι δικό σου. Αν θες. Λοιπόν, για να δω τι λέτε. Λούσιμο 100%. Αυτό γαμάτο μ' άρεσε. Λοιπόν, από κάπου είχα διαβάσει να είσαι συγκεντρωμένος στους στόχους και να μην τα παρατάς. Και αν σου κάτσει η ευκαιρία. Αν υπάρχει κάποιο δικό μου μεγάλο όνειρο. Ναι, έχω τα δικά μου μεγάλα όνειρα. Γιατί δεν ξέρω αν θέλω να σας τα πω σήμερα. Ή σε κάποια άλλη στιγμή, δεν ξέρω. Οι πολύ κοντινοί μου τα ξέρουν. Αλλά. Εγώ είμαι της άποψης πάντα και το λέω και θα το λέω και νομίζω, ελπίζω να το λέω μέχρι και τη μέρα που θα φύγω από αυτόν τον κόσμο. Ότι, γιατί τυπικά, προσωπικά η ζωή εμένα δεν μου τα φέρει ποτέ εύκολα. Από τότε που ήρθα σε αυτόν τον κόσμο μέχρι και σήμερα, έπρεπε πάντα και ξέρετε, καμιά φορά αυτό ήταν το μεγάλο μου παράπονο. Ότι πάντα έπρεπε να σκέφτομαι ότι γιατί πρέπει να φτύσω δύο φορές αίμα παραπάνω από άλλα άτομα. Που ήταν πιο εύκολη η ζωή τους και εγώ έπρεπε ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα να μοχθήσω. Έπρεπε να φτύσω κυριολεκτικά αίμα για να πετύχω κάποια πράγματα σε αυτή τη ζωή. Αλλά
πάντα ήμουν τη άποψη και το λέω και θα το λέω ότι όταν βλέπω τοίχο και θέλω να περάσω απέναντι, θα τον σπάσω τον τοίχο. Μπορεί να προσπαθήσω 200 φορές. Μπορεί να παιδευτώ. Πάντα αυτό έκανα. Οπότε προσπαθούσα. Στο τέλος. Τώρα, αν κάτσω και τα σκεφτώ, λέω. Εντάξει, δεν ήταν και τόσο δύσκολο τελικά. Αλλά εκείνες τις μέρες, όταν περνούσα αυτές τις φάσεις, και έχω κλάψει, και έχω κουραστεί, και έχω παιδευτεί. Ειδικά αυτή η ρηματοσχολή για να τελειώσει, πραγματικά έφτιασα αίμα. Ακόμα εφιάλτες βλέπω. Ο Αντώνης μπορεί να το επικυρώσει. Με έζησε στα σόλα μου. Αν είσαι μέσα, Αντώνη, δώσε σημεία ζωής. Πραγματικά. Ξέρει, και δεν τα λέω τυχαία, ξέρει τον παιδεμό που έριξα για να μπορέσω να πετύχω κάποια πράγματα. Τα τελευταία 15 χρόνια ο φίλος μου Αντώνης που είναι μέσα στο chat με ζει ημέρα και νύχτα. Τουλάχιστον όσο γίνεται. Ξέρει και τα πάνω μου και τα κάτω μου και τα πάντα μου όλα. Αλλά anyway, αυτή είναι η φάση. Προχωράς και όσο σε πάει. Και το πας. Και σε προ... και σε πάει και το πας. Λοιπόν, για να δω τι λέτε, μεγάλα ρίσκα, ναι. Η μουσική έκατσε καλά. Πω, ναι. Το σκέφτηκα λίγο, η φάση είναι όταν άρχισε να παίζει. Είναι τα συγκινητικά του Κώστα αυτά. Αλλά είναι κάποια πράγματα, ρε παιδί μου. Ξέρετε, μερικές φορές. Και δεν το θέλω να το λέω αυτό. Αλλά μερικές φορές. Η φάση είναι ότι. Εντάξει. Έχω περάσει περίεργα χρόνια. Έχω δύσκολα πορευτεί σε αυτόν τον κόσμο. Καλησπέρα, Νίκη, καλησπέρα. Αλλά δεν μ' αρέσει να μιλάω τόσο πολύ γι' αυτά. Μπορώ να σας μιλάω για ώρες και για μέρες, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Πραγματικά. Αν μπορώ να σας περάσω κάτι, είναι ότι απλά κατεβάζουμε το κεφαλάκι, δουλεύουμε και όσο μας πάει. Δεν γίνεται αλλιώς η φάση. Ναι, άμα είμαστε τυχεροί, είμαστε. Άμα δεν είμαστε, δεν είμαστε. Εντάξει, δεν πεθάνω και γι' αυτό. Λοιπόν, εμείς τους κάνουμε επιτυχημένους στους διάσημους μεντανούς. Μεγάλο θέμα αυτό. Μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, και cute με κάνει κατά engineer. Να, είδες. Ευχαριστώ που έφτιαξες αυτό το προφίλ για να με σαπορτάρεις, ειλικρινά. Λοιπόν, συμφωνώ και επαυξάνω, αλλά ναι. Θες να δουλέψεις, θα δουλέψεις. Άμα να κλεγόμαστε και να. Πιστέψτε το να παραιτηθούμε είναι το μόνο εύκολο πράγμα. Απλά πέσε μες στο χώμα, γύρνα ανάποδα και μην πιεις νερό για 5 μέρες. Τέλειωσε η ιστορία. Εκεί θα μείνεις, δεν πρόκειται να μετακινηθείς για ποτέ. Το μόνο εύκολο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και λέγαμε για mechanical engineers πριν για το Tesla. Δεν ξέρω αν το άκουσες ή έκανες το προφίλ για να κάνεις follow και να φανεί, αλλά πραγματικά πολύ επιτυχημένο, το δίνω. Λοιπόν, το φυσικό του απαιθήτα. Αχ, δεν τέλειωσε ποτέ. Εμείς τελειώσαμε. Αντώνη, πόσα χρόνια τέλειωσες εσύ? Εγώ τέλειωσα σε 9. Αντώνη, ένα λίγο πιο μετά από μένα. Τέλειωσες κανένα εξάμηνο πιο μετά από μένα. Δεν τέλειωσες, ρε. Εν τω μεταξύ, έχω περάσει τόσο. Ναι, σε φάση θέλω να το ξεχάσω όλο αυτό. Είναι θραματική εμπειρία, αλλά έρχεται. Λοιπόν, αυτό το φυσικό το απαιθήτα. Καταραμένη σχολή. Έχω δώσει 26 φορές μάθημα. Δεν ξέρω αν σας παρηγορεί, αλλά έχω δώσει 20 κάτι. Αυτό. Η Ελένη έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Το ότι είναι κάποιος πιο πετυχημένος ή λιγότερο. Θα σας πω, εγώ σε αυτή τη ζωή. Τώρα δεν ξέρω αν κάνω καλό που το λέω ή όχι, αλλά. Έχω τα όνειρά μου. Σίγουρα ξέρω τι θα έκανα και τι θέλω να κάνω. Αλλά. Άννα και η Εύελιν είναι μηχανολόγος, μηχανικός. Εγώ από αυτή τη ζωή δεν θέλω άπειρα πράγματα. Εγώ είμαι ικανοποιημένος και με τα λίγα. Δηλαδή, θα ήθελα να μπορώ να κάνω κάτι που αγαπάω και αυτή τη στιγμή έχω διαλέξει κάτι που το αγαπάω. Και δόξα τω Θεώ, αν υπάρχει Θεός, πάει καλά και μπορώ να το τραβήξω και παραπάνω. Στο χέρι μου είναι, καθαρά στο χέρι μου πώς θα το πάω. Και αισθάνομαι τυχερός και το έχω δουλέψει πολύ αυτό το πράγμα. Αλλά δεν θέλω πολλά πράγματα. Θέλω τους κοντινούς μου. Α, το είναι στα 10, εγώ στα 9. Ναι, γιατί θυμάμαι λίγο μετά από μένα. Πήρε στα καπάκια πτυχίο. Είμαστε από τους αρχαίους. Φτάσαμε λίγο την αιωνιότητα, την αγγίξαμε, αλλά προσπεράσαμε. Λίγο ακουμπήσαμε αιωνιότητα. Κάναμε αιωνιότητα και φύγαμε εγώ και ο Αντώνης. Ήταν ονείο. Φεύγαμε έτσι προς τα πίσω, οι σφαίρες της αιωνιότητας περνούσαν από δίπλα μας και εμείς τα προσπερνούσαμε. Λοιπόν, αλλά το δικό μου τέτοιο είναι το τι θα κάνω στη δουλειά μου, ρε παιδί μου. Έχω κάποια πλάνα που θέλω να κάνω, αλλά ως πλάνο ζωής θέλω απλά να είμαι ήρεμος. Θέλω να κάνω πράγματα τα οποία με ευχαριστούν. Θέλω να έχω τους δικούς μου ανθρώπους, είτε είναι φίλοι, είτε είναι η σχέση μου κοντά μου, να έχω άτομα που αγαπάω. Και που θα μπορώ να πω μια κουβέντα, να πάμε για ένα ποτήρι κρασί, να ράξουμε σε ένα παγκάκι στο πάτωμα κάπου, να τα πούμε, να είμαστε κοντά ο ένας τον άλλον. Θα έχω άτομα λοιπόν που αγαπάω και θα είμαι σε φάση, δεν θα έχω τρελό άγχος για να πληρώνω λογαριασμούς και θα ζω δουλεύοντας να πληρώνω. Αυτή είναι η φάση μου. Και με τα λίγα πορεύομαι, δεν έχω θέμα.
Λοιπόν, για τον Elon Musk λέγαμε, για τον Elon Musk που είναι και αυτός μηχανολόγος, μηχανικός, τι είναι, για τα βιβλία. Τέλος πάντων, οπότε ναι, και πίσω από πίσω, αυτά το πιάνο με σιγοντάρει πάρα πολύ. Θα μπορούσαν να πεθούν πολλά πράγματα, αλλά το αφήνω εκεί. Πάμε τώρα σε ένα, το οποίο μου το κάναν δώρο πριν από καιρό. Αλλά συνειδητοποίησα διαβάζοντάς το. Εσείς θα νιστάσετε πολύ τυχεροί πάντως όσον αφορά την ηρεμία ποιότητα ζωής. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά να σας πω τώρα, ποιότητα ζωής και ηρεμία είναι λίγο δύο διαφορετικά πράγματα. Γιατί η ηρεμία υπάρχει. Ειδικά εδώ στη Λίμνο έχει τύχει να με πάρω ύπνο στο σπίτι που λέτε εδώ πέρα που είμαι και να έχω ξεχάσει την πόρτα. Νομίζω ότι το έχω ξαναπεί. Έχω ξεχάσει την πόρτα ανοιχτή. Ένα βράδυ. Ξύπνησα, όλα κουμπλέ ήτανε. Δεν έλειπε ούτε εγώ ούτε τίποτα. Ούτε κοιμήθηκα, ξέχασα την πόρτα ανοιχτή στο σπίτι. Κοιμάμαι, ξυπνάω μετά από 15 ώρες. Κόσμος πέρασε εν τω μεταξύ. Πόσος κόσμος. Δεν πήγε κανένας μες στο σπίτι. Καταλάβατε. Από αυτό ναι. Απλά. Ναι, αυτό που λες, Εύελιν, ναι. Απλά τι γίνεται τώρα. Το θέμα είναι ότι η ποιότητα ζωής μπορείς να την πετύχεις παντού. Στο νησί ίσως να σε βοηθάει λίγο, αλλά στο νησί, επειδή στο νησί ζω τα τελευταία 10 χρόνια, μεγάλωσα εδώ, αλλά αλλιώς είναι να μεγαλώνεις ένα νησί και αλλιώς είναι να έρχεσαι μετά από ακριβώς αυτό ακριβώς που λέει και λένε, ότι η ποιότητα ζωής καθορίζεται από εσάς, όχι από το που ζεις. Είναι από τα άτομα που έχεις στο χώρο σου, στο περιβάλλον σου, από τις επιλογές σου, από πολλά πράγματα. Μπορεί να έχεις ποιότητα ζωής και μέσα στη μεγαλύτερη πόλη με, τις μεγαλύτερες δυσκολίες, με τα είσαι εσύ η ποιότητα ζωής σου. Ας πούμε εγώ στο νησί εδώ πέρα έχω μια αλφα φυσική ποιότητα ζωής. Γενικά μπορείς να κάνεις μια βόλτα να ρεμίσεις, αλλά μέσα μου για παράδειγμα δεν αισθάνομαι ήρεμος. Μου λείπει κάτι. Μου λείπει πάρα πολύ έντονα κάτι. Και αυτό το κάτι που μου λείπει, κάνω τις επιλογές μου, το χτίζω, η αλήθεια είναι, και σε λίγο καιρό θα προσπαθήσω να το κυνηγήσω λίγο περισσότερο ώστε να το αποκτήσω ακόμη καλύτερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχει να λέει. Μπορεί να είσαι και στο καλύτερο, στον παράδεισο να είσαι, να σε πάνε, στο πιο γαμάτο μέρος. Άμα δεν σου κάτσει καλά και δεν, μπορεί να περάσεις χάλια. Λοιπόν, η ποιότητα ζωής δεν τους ενδιαφέρουν τα βιβλία, φαίνεται. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες συζητήσεις είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες από το απλά να σας λέω εγώ ποια βιβλία δεν διάβασα. Λοιπόν, βασικά είναι επειδή εγώ που μένω σε χωριό δεν είναι τόσο τυχερό να ζει σε τέτοιες περιοχές. Πολλοί κουτσομπόλιτες και όχι ίντερνετ. Ρε, ίντερνετ δεν. Ναι, εντωμεταξύ, ξέρεις, μου πετάς πάσα πράγματα που έχω πει, έχω ξαναπεί, ειδικά οι κοντινοί μου τα ξέρουνε. Ότι ρε, παιδί μου, η αλήθεια είναι, εμένα το ίντερνετ και αυτό το κανάλι το έκανα και όλα ξεκίνησαν για να μην φύγει το μυαλό μου όσο καιρό είμαι εδώ. Και το YouTube και το Twitch και όλα. Οι επιλογές που έχω κάνει τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι είναι καθαρά για να μην φύγει το μυαλό μου. Για μένα όλο αυτό ήταν σωτήριο. Λοιπόν, καρδούλες βλέπω. Λοιπόν, ίσως να είναι και έτσι ότι παίζει ρόλο ο εαυτός μας. Έλα να μείνεις κέντρο Αθήνα και θα σου πω για ποιότητα ζωής. Η αλήθεια είναι, Θεσσαλονίκη θα πάω από το καλοκαίρι να ζήσω. Να κάνετε την προσευχή σας, να πάνε όλα καλά, να μας ανοίξουν γρήγορα. Εγώ αυτό έχω να πω. Να κάνετε την προσευχούλα σας, να ανοίξουν όλα, να μπορούμε να μετακινούμαστε. Γιατί επίγουν να γίνουν πράγματα όλοι μαζί, να επικεντρωθούμε στο να ανοίξει η φάση, να ξεμπερδεύουν κάποια πράγματα και θα δούμε πώς θα κινηθεί. Και μιας που μιλάμε για θάλασσες και για νησιά, ένα βιβλίο το. Αισθάνομαι λες και το πετάω στο άκυρο. Έχουμε πιάσει τέτοια συζήτηση και εγώ πετάω και ένα βιβλίο στο άκυρο. Άκυρο της υπόθεσης, αισθάνομαι ώρες. Ένα βιβλίο που έχει να κάνει με νησιά, με θάλασσες για δύο υπήρους και πέντε θάλασσες. Άλλο ένα smooth transition. Εκμεταλλεύομαι, είναι η παρατηρητικότητα, εκμεταλλεύομαι τις ευκαιρίες και σας τα πετάω. Εν τω μεταξύ, απλά θα συζητάμε και θα σας λέω και ένα βιβλίο στο τόσο που άφησα. Λοιπόν, μόλις μετακομίσεις σε μεγάλη πόλη θα δεις τι είχες και τι έχαζες. Ναι, ναι. Απλά επειδή ζω και εδώ πέρα, υπάρχει ένα κομμάτι μέσα μου, πολύ πιο δυνατό, γιατί έχω ζήσει σε πόλη. Έχω ζήσει σε πόλη και ξέρω πώς είναι. Δεν είναι ότι θα φύγω και δεν έχω πάει σε τέτοιο. Όντως, Νικόλ. Υπάρχει μια πολύ όμορφη παροιμία που λένε στο χωριό μου, που λένε μόνος σου, ούτε στον παράδεισο. Καλό ή κακός,
Είναι μια πολύ μεγάλη φράση και δεν θα πω κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Λοιπόν, εγώ που γεννήθηκα και μεγάλο στο κέντρο Αθήνας και μετά ως φοιτήτρια πήγα σε νησί. Πλέον η Αθήνα έχει γίνει πιο επικίνδυνη, αλλά συνεχίζει να προσφέρει περισσότερες επιλογές σε σχέση με την επαρχία. Η υπομονή να βγάλουν αξιόπιστα εμβόλια, να τελειώσει μια έξω. Με αυτό το. Εντάξει, ας μην το πιάσουμε αυτό μετά γύρω-γύρω, γιατί είναι πολύ βαριά κουβέντα. Και γενικά μπορούμε να λέμε και θα λέμε χωρίς νόημα. Γιατί εμείς θα λέμε, αλλά εξελίξεις θα τρέχουν και θα μας προφθαίνουν. Και δεν θέλω να. Θα γίνει αυτό που να γίνει, και ό,τι να γίνει, θα γίνει. Πολύ σοφά εγώ, λόγια. Κώστας, Απρίλιος του 2021. Θα γίνει ό,τι είναι να γίνει, και αυτό που είναι να γίνει, θα γίνει. Όπως είπα μια φορά, ένα πετυχημένο, αλλά το είπα πείτε σε ένα παιδί. Τι του είχα πει για ένα μάθημα και του λέω σε φάση. Διάβασε το καλά να πας να γράψεις και άμα γράψεις καλά, έγραψες καλά. Πολύ πετυχημένο. Κάτι τέτοια ωραία λέω, ωραία. Λοιπόν, ας σου πω κάτι. Το νησί το έζησα. Ξέρω, καταλαβαίνω τι λες ακριβώς, αλλά οι αποφάσεις έχουν πάρθει. Ο κύβος ερήφθη. Ο Κωνσταντίνος του χρόνου θα σας κάνει live από το μπαλκονάκι του 40 εκκλησίας, αν πάνε όλα καλά. Ποιο χρόνο, από το καλοκαίρι, οπότε. Κώστας Κοέλο, ναι, ισχύει. Λοιπόν, αλλιώς δεν ξεμπλέκουμε σε ανθρώπινα πλαίσια. Μακάρι να ανοίξουμε σύντομα. Αμήν λέγω ημίν. Αμήν λέγω ημίν. Όταν δεν ξέρει κάποιο λόγο, συνήθεια να κρατάω το φλιτζάνι έτσι και ας μην πίνω, whatever. Λοιπόν, και μιας που δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε, ταξιδεύουμε με αυτό εδώ το βιβλίο της Κίρκης Ραφαελίδη. Για δύο Ηπείρους και πέντε θάλασσες. Είναι. Η αλήθεια είναι ότι το ξεκίνησα. Γιατί με τραβούσε πάρα πολύ η φάση για δύο. Μια που δεν μπορούμε να πάμε ούτε σε Ηπείρους ούτε για θάλασσες. Και μιλάει για το πολιτικό κατεστημένο και τα γεγονότα από το 1880 στο 1936. Γιατί αυτό δεν βασικά μόνο σήμερα, μας έκαιγε και τότε που δεν είχε τόσες ασθένειες. Λοιπόν. Ή δεν ήταν έτσι όπως είναι τα πράγματα στον τομέα το σημερινό. Οπότε αυτό ξεκίνησε να διαβάζεται, αλλά τελικά συνειδητοποίησα ότι. Δεν είμαι πολύ των πολιτικών βιβλίων, δυστυχώς, όταν έχουν πολιτικά κομμάτια μέσα και αναφέρονται σε πολιτική και σε παρασκήνιο, είναι ωραία, αλλά θέλω να τα διαβάζω σε άρθρα. Όταν ξεκινάει ένα βιβλίο με κουράζει και λέω, άντε πότε θα τελειώσει, πραγματικά είναι τόσο πολύ η πληροφορία, η ιστορική που είναι ωραία, αλλά τόσο πολύ μαζεμένη ιστορική πληροφορία δεν με τραβάει τόσο, είναι η αλήθεια. Βέβαια τώρα για να μαθαίνω για φανταστικούς ήρωες και αυτά, εντάξει, ξεκινά λίγο από Ευαγγέλιο. Να δω τι λέτε. Έλα, ρε, έχουμε την τιμή να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, 40 εκκλησίες αν πάνε όλα καλά. Που θα πάνε όλα καλά, και αν δεν πάνε, θα τα πάω εγώ όλα καλά. Λοιπόν, πάντως 40 εκκλησίες δεν έχει. Έχει. Πήρα τηλέφωνο. Το πρώτο πράγμα που πήρα με το που έμαθα τη διεύθυνση του σπιτιού είναι ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι, εν τω μεταξύ το έλεγα και τις προάλλες το ίδιο πράγμα, για να το παίξω λίγο πιο αξιόπιστος, όχι ότι έχει καμιά σημασία, ενδιαφέρομαι για ένα σπίτι στην τάδε περιοχή, τους έδωσα την οδό και μου λέει, το τσεκάρει η κοπέλα στο σύστημα και μου λέει ακριβώς η απέναντι πολυκατοικία έχει κουτί. Ήταν από τα πιο όμορφα πράγματα που θα μπορούσε να μου πει κάποιος εκείνη τη μέρα. Η απέναντι πολυκατοικία από εκεί που ενδιαφέρομαι έχει κουτί HCN. HCN είναι οι οπτικές ίνες για όσους δεν ξέρετε, όπως είναι ένα LAN στην τέτοια. Αυτό, τι ωραίο πράγμα. Δεν θέλω πολλά. Λοιπόν, θα μπορέσει να κάνεις live από τον μπαλκόνι, θα έχεις 20-30 άγκονους να κάνουν ό,τι νομίζει ο καθένας, να σου λένε δεν θα κάνω ό,τι γουστάρω. Ναι, ισχύει αυτό, ace point. Αλλά δεν με πείθεις. Και ακούγεται από πίσω τώρα, δεν με πείθεις τώρα πια. Η ιστορική πραγματικότητα πάντα αλλοχεύει στίγματα υποκειμενικότητας. Ναι, ναι. Ο φίλος μου στο ύψος του Καφτατζόγλιο δεν έχει HCN. Οπότε. Είσαι τυχερός και εγώ HCN έχω και είμαι πολύ χρόνο. Κάτσε, περίμενε. Στο ύψος του Καφτατζόγλιο από ποια πλευρά λες? Γιατί ακριβώς δύο τετράγωνα πάνω από το Καφτατζόγλιο. Τώρα είναι μεταξύ θα δω. Τέλος πάντων, εκεί μέσα κάπου στο Καφτατζόγλιο από πάνω. 40 εκκλησίες. Παίζει, ανάλογα σε που είσαι. Τέλος πάντων, μετακομίζουμε πρώτα και βλέπουμε τι ίντερνετ έχει και μετά τα υπόλοιπα. Παιδιά, πρώτα μαθαίνεις τι ίντερνετ έχει η περιοχή και μετά μετακομίζεις. Είναι χρυσός κανόνας. Και σε χαρτόκουτο, ίντερνετ να έχει. Καλό. Γιατί το χρειάζομαι και για δουλειά, αλλιώς δεν με νοιάζει. Πάντως, ωραίο βιβλίο. Αλλά όσοι είστε στο mood, όσοι δεν είστε στο mood, άντε μαζί για Θεσσαλονίκη για καφέ. Λοιπόν, και το μεταξύ, πω.
Έτσι, ναι. Είναι σε αυτό, το έλεγα και θα το λέω, παιδιά, και σε χαρτόκουτο μπορώ να μείνω. Καλά, μια κουβέντα είναι, μεγάλα λόγια, βλακίες. Αρκεί να έχει καλό ίντερνετ. Γιατί αυτό που περνάω εδώ, βλέπετε καλή ποιότητα τώρα, γιατί ενώ το download μου είναι, πληρώνω 50 και παίρνω 30, τώρα για κάποιους λένε, μα τι λες, παραπονιέσαι. Ναι, έχω ένα μεγάλο θέμα στη ζωή μου πάντα. Θέλω, όταν δουλεύω για κάτι και πληρώνομαι για κάτι μάλλον, να δουλεύω για αυτό το κάτι και να δίνω αυτό που πρέπει να δώσω, και όταν πληρώνω για κάτι, αυτό είναι το μεγάλο μου θέμα σε αυτή τη χώρα, ότι ποτέ κανείς δεν κάνει ποτέ για αυτό που δουλεύει και που προορίζεται. Δηλαδή, δουλεύω για κάτι, θα σου το δώσω και θα σου δώσω και λίγο παραπάνω. Πληρώνω για κάτι, δώσε μου τουλάχιστον αυτό για το οποίο πληρώνω. Είναι το μεγάλο μου παράπονο. Δηλαδή, πραγματικά, ό,τι και να είναι, το πληρώνω, στα δίνω, δώσ' το μου. Τόσο απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι πιο απλό. Είμαι πολύ απλός άνθρωπος στη λογική. Θα δουλέψω για σένα, θα κάνω μάθημα στα παιδιά σου, θα με πάρεις στα χωράφια σου να μαζέψω, στα φίλια ή ό,τι θες. Θα με πάρεις σερβιτόρο στην ταβέρνα σου να δουλέψω. Θα σε δουλέψω. Θα δουλέψω για σένα, θα έρθω, θα βγάλω τη δουλειά μου, θα είμαι συνεπής. Γιατί άμα δεν δουλέψω, δεν θα πληρωθώ. Είναι απλά τα πράγματα. Όταν εγώ πάω σε ένα πάροχο, για παράδειγμα, και του λέω, στα δίνω, στα σκάω, δώστα μου. Δώστα μου. Ρε παιδιά, εντάξει, είναι λίγο ξεφτιλιζόλαια. Μεγάλο παράπονο κι αυτό. Λοιπόν, δες η Ιαπωνία, οι τύποι έχουν τερματίσει τη minimal νοοτροπία. Αυτό, μάλλον θα παίξουμε minimal μπαλίτσα Θεσσαλονίκη, είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, έχω 5,5 αυτή τη στιγμή. Και να σας πω τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα. Upload έχουμε, αλλά δεν το ξεκλειδώνω το upload. Στο χωριό. Στο χωριό μου είναι η Ατσική. Είναι 20 χιλιόμετρα πιο, 25 χιλιόμετρα πιο πάνω από εδώ. Η γραμμή, επειδή έχω τσεκάρει που κλειδώνει το καφάο, στο σπίτι που μένω, με τα καλώδια που μένω, χωρίς τίποτα, η γραμμή κατεβάζει, κλειδώνει, η γραμμή κλειδώνει στα 68 κάτω, κλειδώνει στα 68 κάτω, και τι λέω κλειδώνει, και στο upload έχει 18-28. Σκεφτείτε λίγο, 18-28. Επειδή έχω 50, οπότε μου δίνει την 50, 50 κάτω, και 5 πάνω. Και τι κατάλαβα, ο ΤΕ κάνει και το άλλο ωραίο, έχει προφίλ. Και τα προφίλ του ΤΕ είναι τα προφίλ της 55άρας. Σε πολλά σπίτια που τα έχουνε. Απλά πρέπει να τα ζητήσεις, άμα δεν τα ζητήσεις δεν θα σου το δώσουνε. Λοιπόν, σου δίνει 55 κάτω στο προφίλ, αν στο ρυθμίσει ο τεχνικός. Και είναι καθαρά θέμα του τεχνικού, αν πετύχεις κανένα καλό τεχνικό στο 11888, μπορεί να σου το βάλει το προφίλ. Και θα σου πω γιατί. Και στο upload είναι 5,5. Στο σπίτι που μένω, πληρώνω 50, το upload μου ήταν 5, έπαιρνε γύρω στο 4,5 upload, 30 στο download, και παίρνω ένα τηλέφωνο γιατί είχα θέματα και μου αλλάξανε προφίλ και μου βάλανε προφίλ 55, με αποτέλεσμα να πάει στο 5,5, και γι' αυτό από τότε που μπήκε το 5,5 έχει πολύ καλό upload, τουλάχιστον για αυτό που μπορώ και προσφέρω σε εσάς αυτή τη στιγμή, νομίζω είναι καλό το upload, δεν έχει τόσο μεγάλο θέμα το upload, το παίρνετε όσο πως πρέπει να το πάρετε και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το πράγμα και σκέφτομαι ότι είχα καλύτερη σύνδεση και καλύτερο PC θα παίρνετε ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά και τόσο είναι υπερβολικά καλό. Άρε Κώστα, έχω 3 Mbps, πληρώνω 24, ό,τι Netflix δεν μπορώ να δω. Μου θυμίζει ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίος δεν με ακούει ποτέ. Ελπίζω να βλέπω αυτό το live που δεν το βλέπει. Όχι, το βλέπει. Καμιά φορά το βάζει από το. Δεν μπορώ να παραπονηθώ γι' αυτό. Πάλι βάλει καλό Ιντερνετ. Λοιπόν, το να φέρει. Αυτό θα το πάρει ο Αντώνης. Όντως, πλάκα-πλάκα Αντώνη. Ναι, όντως. Αυτό είναι για τον Αντώνη το βιβλίο. Ο Αντώνης θα λατρεύει αυτά τα θέματα. Είναι το κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικό όλο το πακέτο της περιοχής. Ο Αντώνης τέτοια βιβλία τα λατρεύει. Οπότε, ναι, Αντώνη πάει για σένα. Το μεταξύ αυτό μου το έκανε δώρο. Ο Αντώνης ξέρει. Ο πατέρας το αποστόλι που ανέφερα πριν. Πώς τα πετάω, αυτό το πράγμα. Εντυπωσιάζομαι και εγώ με τα transition. Αλλά ναι. Μου το είχε κάνει το 2011 ο πατέρας το αποστόλι δώρο στη γιορτή μου. Εντυπωσιακό. Αλλά δεν κατάφερα να το διαβάσω ποτέ. Λοιπόν. Μονοπόλιο, άρε Κώστα, έχω τρελαίνει αυτό, είδαμε αυτό. Αυτό το Netflix, παιδιά, ένα σας λέω μόνο και το λέω με... Είχαμε 37 άτομα, εντωμεταξύ είναι το μικρόφωνο μπροστά και δεν βλέπω καν. Έλα ρε εσύ, είστε 37 νοματέοι. Πω, και σκέψου δεν μίλησε σήμερα για πολύ για βιβλία. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Και ξαφνικά με το που το λέω 37 φύγανε 7 άτομα, γεια σας. Wow, είστε... Γρήγορα, δεν το ξαναπροσέχω, δεν ξαναλέω τίποτα. Λοιπόν, άρε Κώστα, έχω. Ναι, δεν υπάρχει καλό ίντερνετ εδώ είναι το θέμα και να βάλω 3 θα έχω μόνο Κοσμοτέ. Ναι, Κοσμοτέ. Και είμαστε στη φάση που δυστυχώς η Κοσμοτέ, όσο χάλια και να είναι,
μπορεί και παρέχει ανάμεσα στους άλλους δύο παρόχους τις καλύτερες υπηρεσίες. Η Vodafone δυστυχώς για μένα είναι ένα όχι. Η Wind είναι ένα όχι, όχι, no, no. Σας αφήνω. Καλή συνέχεια, Νικόλη μου, καλή ξεκούραση. Να σας βάλω τώρα εντωμεταξύ, να σας πετάω και το link από κάτω. Να το έχετε, μια που η Νικόλ έκανε τόσο καλή δουλειά. Πραγματικά, μπείτε, πατήστε, κατεβάστε. Η δύναμη του Elon σαν brand name τράβηξε κόσμο και μακάρι να τραβήξει και άλλο κόσμο. Να πάει... το Starlink το θέλω. Το θέλω αυτό το Starlink απεγνωσμένα στη ζωή μου. Θέλω απλά να κάθομαι στο μπαλκόνι μου, να το παίρνω μαζί στην τσάντα μου, να παίρνω την καλυβίτσα μου κάπου οπουδήποτε, να ράζω και να έχω το Starlink στην κορυφή από πάνω από την καλύβα μου και να μην ξανασχοληθώ ούτε με ίντερνετ ούτε με τίποτα. Δηλαδή, εάν γίνει τόσο διαδεδομένο, που ελπίζω να γίνει διαδεδομένο και να πέσουν οι τιμές όπως θα έπρεπε, αν είναι τόσο διαδεδομένο, νομίζω θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στο θέμα της επικοινωνίας. Λοιπόν, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλά στο θέμα που επικοινωνούμε. Δηλαδή, σκεφτείτε το, να είστε οπουδήποτε είστε, πάτε διακοπές, πάτε με το βανάκι σας, λέει, θα γούσταρα πάρα πολύ στο μέλλον να έχω, και θα ήθελα κάποια στιγμή στο μέλλον να το κάνω αυτό, να έχω ένα βανάκι και να μπορώ να γυρίζω σε διάφορα μέρη και να γυρνάω. Στα νησιά, σε βουνά, σε θάλασσα, όπου γουστάρετε. Δεν θέλω να περιορίζομαι από το χώρο και από το χρόνο και να έχω και όπου και να πάω πρόσβαση στον πολιτισμό. Για μένα είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και πραγματικά, πραγματικά σας το λέω με το χέρι στην καρδιά και το είπα και πριν ότι μακάρι να πάει η τεχνολογία σε αυτό το κομμάτι όπως πρέπει να πάει. Και ο Κωστάκης θα είναι στην πλάτη του μόνιμα ένα σακίδιο με ένα Starlink όπου και να πάει. Βουλγαρία, Φιλιππούπολη. Ναι, βέβαια η αλήθεια είναι. Έχω δει και τα καλώδια στη Βουλγαρία πως είναι σαν κουκορέτσια εκεί ψηλά στα κάγκελα. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά έχω δει φωτογραφίες. Και είναι λίγο. Είμαστε Ελλάδα, έχουμε 15 και 16, ενώ εδώ έχει 100% fiber και 400 upload και download. Μήπως να έρθω εκεί που είσαι να μείνω, ξέρω εγώ. Δουλειές έχουμε, ψάχνετε καθηγητές, φυσικής, οτιδήποτε. Να μεταναστεύσουμε, ρε άδερφε. Να πάμε προς τα πάνω, στα βόρεια. Μεταξύ Δανία δεν είσαι. Δανία νομίζω είσαι, έτσι. Γαλλία. Γαλλία. Okay. Πω πω. Σε ένα μέλλον που δεν ήρθε ποτέ. Και σκέφτομαι τώρα στο χωριό, βάλανε τώρα 50 και για τα επόμενα 200 χρόνια εκεί θα μείνει η τεχνολογία. Δεν πρόκειται να πάει παραπάνω. Τερμάτισε. Τώρα υπάρχει δορυφορικό διέρευνα, αλλά ό,τι χειρότερο. Ναι. Γι' αυτό σου λέω το Starlink είναι δορυφορικό. Άρα, Elon, φτιάξε το. Ρίχτο, ρε, Elon. Ρίχτο να πάμε να κάνουμε δουλειά. Πραγματικά. Είναι δορυφορικό με 20 ping, 20 με 30 ping και ταχύτητες που φτάνουν μέχρι 100 με 200 Mbps προς το παρόν. Αν αυξηθεί το δίκτυο, που αυτό είναι ο σκοπός, να αυξηθεί το δίκτυο από τους δορυφόρους, τότε θα μιλάμε για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Πραγματικά ακόμα για καλύτερα αποτελέσματα. Μεγάλη υπόθεση. Ο Σταύρος MP, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Σε κάποια σημεία το Starlink θα γίνει ισχύ. Θα παίρνουμε τον Αντώνη. Ο Αντώνης πάει και λόγω της σχολής τώρα που κάνει το διδακτορικό του και άλλα ωραία πράγματα. Είναι αρκετά συχνά στην εξοχή, πάνε για να δουν αρκούδες, για να πάρουν ένα βανάκι και φύγαμε ακριβώς αυτό. Θα γίνει και αυτό μια μέρα. Είναι από τα πολύ μεγάλα, από τα πολύ μεγάλα και μακρινά μου όνειρα, αλλά θα γίνει και αυτό πραγματικά, το θέλω πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Αντώνης πάνε με τον πατέρα του, ο πατέρας του ανεβαίνει σε βουνό. Έχει πάει στη Μαλά, έχει πάει παντού. Οπότε, Αντωνάκη, σκέψα, αγόρι μου. Παίρνουμε ένα Starlink. Θα σε παίρνω, πηγαίνουμε τσάρκες στα βουνά, σε θάλασσες, σε λίμνες. Πάντως ναι, αυτό με το βανάκι, ναι. Σκεφτείτε, ένα όμορφο διαμορφωμένο βαν, στο οποίο να έχεις μέσα... Έβλεπα πολλά βίντεο τέτοια, με ανθρώπους που παίρνουν αυτοκίνητα, παίρνουν βαν και τα διαμορφώνουν όπως γουστάρουν. Στην Αμερική, πάρα πολλοί φοιτητές, για να έχουν να κάνουν οικονομία στα λεφτά, ζουν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Και κάθονται και διαμορφώνουν τα αυτοκίνητά τους, τα βανάκια τους, γιατί απαγορεύεται στην Αμερική να παρκάρεις στον δρόμο και να κοιμηθείς μέσα στο αυτοκίνητο. Πρέπει να πας σε σημεία ειδικά ή άμα σε πιάσουν να τρως πρόστιμο. Λοιπόν, και πάρα πολλοί έχουν διαμορφώσει τα αυτοκίνητά τους και κοιμούνται μέσα στα αυτοκίνητά τους και γυρνάνε παντού. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Θα το ήθελα κάποια στιγμή. Έχω βρει και κάτι εγκατελειμμένα χωριά Μούρλια, μου έστειλε φωτογραφίες τις προάλλες. Εγώ σου το είπα. Για αυτό το Starlink Αντώνη, για το χωριό που μου είχε στείλει. Μου είχε στείλει μια φωτογραφία από ένα χωριό κάπου στο πουθενά. Πού ήταν, Φλωρινά. Ή Καστοριά, κάπου εκεί πάνω στα ψηλά.
Και του λέω πρέπει να πάρουμε ένα σπίτι εκεί. Του λέω να βρούμε και ίντερνετ. Να. Κώστα, κάτι πραγματικά τελείωσε άκυρο. Χθες είχα ανοίξει Discord στο κανάλι σου και είχες ένα channel για το League Legends. Όχι. Δεν ξέρω, όχι. Δεν ξέρω αν το πόσταρε κανένας άλλος. Μόνο Dota. Ναι, κάπου ενδιάμεσα. Λοιπόν. Η Ελένη είναι από εκείνα τα χωριά, οπότε. Από τα εκείνα τα χωριά, από εκείνα τα μέρη. Αχ. Αντώνη, πού ήταν, πες μας, παιδί μου. Ωραίο ήταν πάντως. Με έψησε, η πρώτη ματάκα ήταν πρέπει να αγοράσουμε ένα σπίτι εκεί πέρα. Λοιπόν. Αχ. Και. Κάνοντας μια που σας ταλαντεύω από το ένα στο άλλο, μια που σας πάω από το ένα θέμα στο άλλο, προσέξτε. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε τώρα transition, έτσι. Προσέξτε τώρα transition. Μια που σας πάω από το ένα στο άλλο, από την τεχνολογία στα γεωπολιτικο-κοινωνικά, από εδώ από εκεί, ένα άσχετο από μένα, το grid το έχεις τσεκάρει καθόλου? Όχι, δεν έχω καθόλου, όχι, δεν το έχω πιάσει καθόλου, είναι η αλήθεια. Όχι, το έχω, αλλά δεν το έχω πιάσει ποτέ. Discord server, δεν είναι privé, εν τω μεταξύ η φάση είναι τώρα δεν το ανοίγω γιατί θα μου κολλήσει όλο το PC για κάποιο λόγο όταν πάω να το ανοίξω το Discord. Θα πάμε για εξόρμηση, είναι η αλήθεια. Θα έρθει αυτές οι ωραίες ώρες, θα έρθουν. Λοιπόν, και μια που σας πάω από το ένα στο άλλο, βασικά κάτσε να τον ανοίξω λίγο μέχρι να ανοίξει, να φορτώσει στο PC, γιατί θα σέρνεται. Και τώρα κολλάνε τα πάντα ώρα, βρεσικλώνει το πάντα. Λοιπόν, μια που σας πάω από το ένα στο άλλο, και είμαστε από εδώ και εκεί, από εδώ και εκεί, από εδώ και εκεί, ένα βιβλίο είναι που ήθελα πάντα να διαβάσω, και για κάποιο λόγο το έχω σταματήσει εδώ πέρα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο το ήθελα πάρα πολύ. Είχα διαβάσει το όνομα. Α, το Greek το περιοδικό, λες. Το είδα, ήθελα να κάνω συνδρομή, μου είχαν πει και παιδιά. Αλλά προς το παρόν κρατιέμαι και υπάρχει λόγος, αλλά δεν θα σας το πω σήμερα. Θα σας το πω σε ένα άλλο επεισόδιο που θα μιλήσουμε για περιοδικά. Λοιπόν, το Εκκρεμές του Φουκώ. Ένα βιβλίο το οποίο είχα διαβάσει το όνομα του Ρόδου, το λάτρεψα. Τι ωραίο που ήταν το όνομα του Ρόδου, πραγματικά. Ήταν από τα πιο όμορφα βιβλία που είχα διαβάσει όταν ήμουν έφηβος. Μαθητής λυκείου. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, μισό λεπτάκι να δούμε. Invite people. Για να δούμε πώς θα κάνουμε invite στους people. Λοιπόν, hide and copy. Copy. Νομίζω πρέπει να. Λοιπόν, όσοι θέλετε να μπείτε, έχω και Discord server. Ναι, και είναι πολύ ωραίος. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο Discord server. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μεγάλη κινητικότητα γιατί δεν μιλάμε μεταξύ μας πάρα πολύ. Είμαστε ντροπαλοί. Αλλά δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα αλλάξει και αυτό. Λοιπόν, είναι υπέροχο και η ταινία ήταν ωραία, αλλά το βιβλίο ήταν έτοιμο τόσο πολύ πιο γαμάτο. Πολύ πιο γαμάτο το όνομα του Ρόδου. Το λατρεύω το όνομα του Ρόδου. Ήταν από τα βιβλία που με είχαν σοκάρει πάρα πολύ. Όταν ήμουν παιδί, με είχαν εντυπωσιάσει απίστευτα πολύ. Πραγματικά είναι. Ακόμα θυμάμαι σκηνές, ειδικά αυτό ότι το γέλιο ήταν απαγορευμένο. Ήταν τρομερό. Ως ιδέα, ως κόνσεπτ, ως τα πάντα όλα. Λοιπόν. Και. Έχουμε αυτό εδώ, το οποίο το ξεκίνησα, αλλά δεν πήγε πολύ μακριά όπως βλέπετε. Για κάποιο λόγο ίσως να μην ήταν το mood το δικό μου για να ασχοληθώ με αυτό. Ίσως να ήταν λίγο η φάση μου περίεργη και το έχω αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια και είναι 3 φορές έχω προσπαθήσει. Απογορευμένο, ποιο είναι απογορευμένο? Λοιπόν, από το γέλιο ρε παιδί μου, η μοναχή στο... Εντάξει, το λέω με διάρκεια φυσικότητα, το γέλιο, ρε παιδί. Νομίζω το βιβλίο, αν θυμάμαι καλά, διαπραγματεύεται ότι σε εκείνη τη φάση διαπραγματεύεται το γέλιο. Ένα βιβλίο που μιλάει για το γέλιο με τον Αριστοτέλη, αν δεν κάνω λάθος. Γενικά είναι πολύ ιδιαίτερο. Μοναχή του Μεσαίωνα. Πολύ ωραίο σκηνικό, πολύ ωραία ιστορία, πολύ ωραίες συνδέσεις μεταξύ των ηρώων. Έχουν περάσει και πολλά χρόνια, αλλά είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάντως, το Εκκρεμές του Φουκώ του έχω δώσει, είναι από τα μόνα βιβλία. Το οποίο το έχω δώσει 3 ευκαιρίες μέχρι τώρα. Το έχω πιάσει 3 φορές στη ζωή μου. Ίσως και τις 3 φορές να μην ήταν η καλύτερη μου. Δεν ξέρω. Μπορεί να ήμουν τόσο εκτός θέματος. Τόσο εκτός. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο μου πάντα με απότρεπε. Το ξεκινούσα. Και τώρα πρέπει να το ξαναξεκινήσω από την αρχή. Που δεν είναι και πολύ. Λίγο είναι. Λίγο είναι να το ξεκινήσω. Αλλά ξέρεις, μερικές φορές σε τέτοια βιβλία αισθάνομαι ότι έχω χάσει το touch που είχα όταν ήμουνα. Δεν ξέρω αν στέκει αυτό σαν ιδέα. Αλλά νομίζω ότι έχω χάσει το touch που είχα όταν ήμουν μικρός, όταν ήμουν στο λύκειο. Δηλαδή, ένα τέτοιο βιβλίο για μένα, αυτό το πράγμα να το διαβάσω, ήταν 11 με 11. Τι εννοώ 11 με 11, αυτά ήταν τα βιβλία όπως έλεγα όταν ήμουν
λύκειο και ήταν τα 11 με 11. 11 με 11 για μένα ήταν. 11 το πρωί με 11 το βράδυ. Αλλά χωρίς τίποτα. Μόνο διάλειμμα για να πάω τουαλέτα. Δηλαδή, πραγματικά έπιανα 11 η ώρα αυτό εδώ το πράγμα και μέχρι τις 11 η ώρα το είχα διαβάσει. Αλλά δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι έχω χάσει πάρα πολύ το touch μου αυτό το πράγμα. Τώρα μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά κάπως έτσι ήμουν όταν ήμουν στο Λύκειο. Τέτοια, αυτά εδώ τα κατάπινα. Έτσι. Την τριλογία των κόσμων, το Κεχρεμπαρένιο τηλεσκόπιο που σας ανέφερα και πιο πριν, το στιλέτο, όπως λεγόταν, ανάμεσα σε δύο κόσμους. Ανάμεσα σε δύο κόσμους, το δεύτερο και το. Και το. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τα ονόματα τώρα πώς ήταν, την τριλογία των κόσμων. Το είχα διαβάσει σε τρεις μέρες. Δηλαδή θυμάμαι ήταν Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη. Κάτι τέτοιες παρόμοιες μέρες ήταν το είχα πιάσει. Δεν είναι ότι δεν αντέχω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όταν ήμουν παιδί, υπήρχαν κάποιες, ειδικά σε διακοπές, το μυαλό μου ήταν καθαρό. Δεν με ένοιαζε. Θα ξυπνήσω, θα κοιμηθώ, δεν είχα πράγματα να κάνω. Και τώρα μέσα στη μέρα πάντα κάτι προκύπτει. Και μέσα μου, δεν ξέρω, ίσως να είναι δική μου εσωτερική ανάγκη, ένα τέτοιο βιβλίο θέλω να το. Ναι, και πολλά από αυτά τα θυμάμαι, είναι η αλήθεια. Τα θυμάμαι μέχρι και σήμερα πώς πηγαίνανε. Γενικά έχω μια τάση πάντα να διαβάζω γρήγορα, να μπορώ να διαβάζω γρήγορα. Έχω φρενάρει το μόνο βιβλίο, και το λέω μέχρι και σήμερα, σας το έχω πει πολλές φορές. Το μόνο βιβλίο που έχω επίτηδες φρενάρει όσο δεν πάει, γιατί είναι, το νιώσα ότι θέλω να το κάνω σε αυτό το βιβλίο, είναι το Όταν έκλαψε ο Νίτσε. Όταν διάβαζα το Όταν έκλαψε ο Νίτσε, ενώ θα μπορούσα να το έχω διαβάσει σε μία μέρα αυτό το βιβλίο, το διάβασα επίτηδες σε 6-7 μέρες. Δηλαδή στα όσα βιβλία έχω διαβάσει μέχρι σήμερα, το Όταν έκλαψε ο Νίτσε του Γιάλομ είναι το μόνο βιβλίο που το έχω πιάσει και το έχω φρενάρει τόσο πολύ σελίδα. Δηλαδή αυτό το ήθελα. Το ήθελα πραγματικά να το φρενάρω. Ήταν από τα μόνα βιβλία που με έχει πάει. Αλλά ναι. Έκανα και δεν το ήξερα. Δεν ξέρω αν έκανα μαραθώνιος, αλλά ήταν πολύ. Ήταν τι με τραβούσε. Ποτέ δεν σκέφτηκα. Ξέρεις, ποτέ δεν έκατσα να σκεφτώ τι θέλω να κάνω ή τι μ' αρέσει να κάνω. Απλά το έκανα. Ήθελα, μ' άρεσε αυτό, με τραβούσε, γιατί για μένα είναι πολύ το τι σε τραβάει, είναι αυτό το αίσθημα που έχεις για κάτι. Δηλαδή, και τώρα, κάθε φορά, δεν το καταλαβαίνετε εσείς, γιατί δεν σας το λέω, αλλά κάθε φορά που είναι να κάνω ένα επεισόδιο, δεν κάθομαι να το σκεφτώ 10 μέρες πριν, έχω κάποια ιδέα, αλλά κάθομαι μπροστά από τη βιβλιοθήκη, απλά κάθομαι. Και τα βιβλία που νιώθω ότι θέλω να μιλήσω για αυτά σήμερα, αυτά σας βγάζω. Δηλαδή, και αν προσέξατε και στον τρόπο που μιλάω για αυτά τα βιβλία. Το βιβλίο που δεν μίλησα σήμερα πάρα πολύ είναι το του Κομφούκιου. Γιατί το Κομφούκιου ποτέ δεν με ενθουσίασε πάρα πολύ και ήταν λίγο μέχ. Δηλαδή, νομίζω, αν τα βάλετε κάτω και τα συνδέσετε, βγαίνουν τα μαθηματικά ότι ρε παιδί μου, αυτά για τα οποία με ελκύουν και αυτά για τα οποία νιώθω πράγματα, προαίσθημα, δεν ξέρω, πάντα τέτοιος ήμουνα. Γι' αυτά και ασχολούμαι περισσότερο. Αυτά για τα οποία ήμουν μέχ και. Εντάξει, οκ. Α πούμε αυτό για το 2 θάλασσες και 5 υπήρους. Εντάξει, δεν ασχολούμαι. Αλλά γι' αυτό. Το συγκεκριμένο είναι από αυτό που μετρώει. Θα το ήθελα πάρα πολύ να το τελειώσω, αλλά δεν είμαι στο mood να το τελειώσω. Μα για να καταλάβεις, αν κάτι σου αρέσει, πρέπει να το δοκιμάσεις. Σωστά. Και ναι και όχι. Και ναι και όχι. Και γιατί λέω και ναι και όχι σε αυτό? Για να δοκιμάσεις, αν κάτι σου άρεσε, το δοκιμάσεις. Να καταλάβεις, αν σου αρέσει, να το δοκιμάσεις. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές να ξεκινήσω κάτι σε οτιδήποτε. Ας μιλήσουμε για το διάβασμα τώρα. Γιατί για ταινίες σημαίνει αυτό και πάρω. Το οποίο ήμουν τελείως. Απλά πήγαινα με βάση αυτό που μου βγάλε το κλικ εκείνη την ώρα. Και να εξελιχθεί τρομερά. Όταν λέμε τρομερά. Υπήρξαν και πράγματα τα οποία ήξερα μα μου, αλλά δεν με τραβούσαν, δεν με ενθουσίαζαν. Είναι και το τετράγωνο, ναι, μπράβο. Είναι αυτό το κορτό πρέπει να το διαβάσω. Αλλά αυτό δεν το έχω ξεκινήσει να το τελειώσω. Αυτό θα ξεκινήσει και θα τελειώσει το κορτό. Και θα είναι, νομίζω, το. Βασικά είναι το πρώτο βιβλίο του κορτό το οποίο θα πιάσω. Είμαι περίεργος να το πω γράφει, μη μου πείτε, αλλά ένα από τα άμεσα που θα πιάσω είναι του Κορτό. Λοιπόν, πάντως αυτό κάποια μέρα θα το πιάσω και μάλλον, έτσι όπως το βλέπω, θα κάνω μια πρόβλεψη. Σημειώστε το βίντεο θα αποθηκευτεί ούτως ή άλλως, αυτό θα διαβαστεί το καλοκαίρι μάλλον. Το κόβω. Αυτό μάλλον θα διαβαστεί τις μέρες που θα περιμένω να περαστεί το ίντερνετ στο σπίτι. Είναι το μόνο σίγουρο πράγμα. Μάλλον θα διαβαστεί τότε, κατά πάσα πιθανότητα. Οπότε κρατήστε το αυτό. Θα σας πω εκείνες τις μέρες, μόλις περαστεί το ίντερνετ και κάνω ένα live από πάνω, θα σας μιλήσω για αυτό πώς πήγε. Και τώρα θα πάμε
στα αναμενόμενα. Υπάρχουν τρία βιβλία, τα οποία ή τρία ή τέσσερα, τα οποία τα ξεκίνησα, τρία βασικά ψέματα, τρία βιβλία τα οποία τα ξεκίνησα και έτσι όπως τα ξεκίνησα έμειναν. Πρώτο, είχα δει του Καρακατσάνη το βίντεο, είχα δει και του Μάκιους που το είχε διαφημίσει και ο Μάκιους πάρα πολύ. Το σκέψη, δεν τα έχω σε βιβλία, τα έχω σε PDF αυτά, το σκέψη αργή και γρήγορη, του Ντάνιελ Κάνερμαν. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι γίνεται. Καλησπέρα. Έλα, άραξε, κάτσε, κάνε καφέ, έχουμε ακόμα λίγη ωρίτσα. Λοιπόν, είχα διαβάσει η τελειότερη μορφή της επικοινωνίας γλώσσης σήμερα, ποια θεωρείτε? Τα tutorials στο YouTube. Πάτα, τσεκτεκνάω, πάτα και τον technologist, είναι και αυτός πολύ καλός. Τα συμπυκνωμένα βίντεο. Εκεί, μέσα σε 10 λεπτά θα πάρεις μια ιδέα του τι, τι εστί, το οτιδήποτε. Βιντεάκια στο YouTube. Ισχύει. Μέσα σε 10 λεπτά μπορείς να πάρεις μια γενική ιδέα. Χωρίς πολλά-πολλά. Μπορείς να μάθεις. Υπάρχει. Πώς λέγεται να δεις. Πριν από καιρό παρακολουθούσα τον Κωνσταντίνο Καρυπίδη. Ο οποίος ο Κωνσταντίνος Καρυπίδης έκανε μια εκπομπή στο YouTube. Και η εκπομπή αυτή στο YouTube είχε να κάνει με το εξής. Θυμάμαι το όνομά του, αλλά δεν θυμάμαι την εκπομπή, η οποία ήταν τρομερή. Έπαιρνε ένα βιβλίο, οποιοδήποτε βιβλίο, αυτό που κάνει ο Καρακατσάνης, γι' αυτό θα σας μιλήσω. Πω από αυτά τα σμουθαραζήσω. Σήμερα είναι η μέρα μου. Σήμερα κάνω τις εναλλαγές από το ένα στο άλλο τόσο ωραία. Δηλαδή είναι με fade in, fade out, έτσι σβηνεί η τέτοια. Δεν φαίνεται καθόλου το κενό. Λοιπόν, ισχύει. Αλλά θα μιλήσω αμέσως μετά για το. Παρακολουθούσε τον Καρυπίδη. Ο Κωνσταντίνος Καρυπίδης έκανε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή, στην οποία έπαιρνε ένα βιβλίο, πολύ πριν τον Καρακατσάνη. Ο Καρακατσάνης πήρε κόσμο περισσότερο και ήταν ηθοποιός. Αν ήταν κάποιος άλλος πιο κοινός, δεν θα τραβούσε τόσο. Αλλά νομίζω τράβηξε κυρίως γι' αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίες οι προτάσεις που κάνει και θα πούμε και γι' αυτό ξαναλέω. Ο Καρυπίδης λοιπόν έπαιρνε ένα βιβλίο και μπορούσε μέσα σε 10 λεπτά. Το είχε, αυτό το χάρισμα το είχε, το δίνω. Μπορούσε μέσα σε 10 λεπτά να σου περάσει όλη τη φιλοσοφία του βιβλίου, τι λέει το βιβλίο και να ξέρεις το βιβλίο του συγκεκριμένο που διάβασες μέσα σε 10 λεπτά τι πραγματεύεται και τι θέλει να σου πει. Δεν το έχω. Το κάνουν πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και αυτή τη στιγμή και μέσα και εγώ σας το περνάω σε μια περίληψη κάποια πράγματα. Έχω κάνει και εγώ κάποια βίντεο για κάποια βιβλία, αλλά προσπαθώ να είμαι spoiler free όσο γίνεται. Ο συγκεκριμένος λοιπόν είχε αυτό το χάρισμα και το έχει. Έκανε και σεμινάρια και 1000 ωραία πράγματα. Τσεκάρετε το Κωνσταντίνος Καρυπίδης, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα το κανάλι του, αλλά είναι και πολύ ωραίο edit, τρομερό edit, τρομερό edit, πάρα πολύ ωραίο, στοχευμένο, ήταν τόσο ξεκούραστο. Σε 10 λεπτά σου έπαιρνε ένα βιβλίο και σε 10 λεπτά εσύ έφευγες, λες και το έχεις διαβάσει. Νομίζω ότι κάτι πιο συμπυκνωμένο από αυτό δεν έχω ξανασυναντήσει. Δηλαδή, να μπορείς μέσα σε 10 λεπτά, σε 20 λεπτά, να κάτσεις και να μάθεις. Έτσι είναι τα tutorial, έτσι είναι το οτιδήποτε. Δηλαδή, unboxer είμαι, βίντεο unboxing κάνω. Μπορώ να σου περάσω την εμπειρία μιας συσκευής μέσα σε 10 λεπτά να ξέρεις τι αγοράζεις πριν να τα αγοράσεις. Όχι 100% προφανώς, αλλά εσύ θα ξέρεις πώς πας. Αυτή είναι η φάση. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο συμπυκνωμένο που θα μπορούσα να απαντήσω αυτή τη στιγμή. Ίσως να αλλάξει η γνώμη μου, αλλά νομίζω ότι κάτι πιο συμπυκνωμένο από αυτό δεν ξέρω αν μπορέσω να βρω. Και περνώντας από τον Καρυπίδη στον Καρακατσάνη. Καρακατσάνης δεν το λένε, Καρακατσάνης νομίζω. Καρακατσάνης νομίζω, ναι. Σκέψη αργή και γρήγορη είναι του Ντάνιελ Κάνεμαν. Το έχω σε PDF. Σε PDF το ξεκίνησα και ο λόγος που το έπιασα δεν είναι ότι με τράβηξε το σκέψη αργή ή γρήγορη. Ήθελα να γίνω πιο έξυπνος ή να σκέφτομαι πιο έξυπνα. Ξέρετε τη φάση με το συγκεκριμένο είδος βιβλίων. Δεν το απορρίπτω, αλλά είμαι πάντα επιφυλακτικός οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό. Ο μόνος λόγος που το ξεκίνησα και με τράβηξε, ξαναλέω αυτό που είπε, είναι ότι. Σαρακατσάνης, μπράβο, μπράβο, ευχαριστώ. Ναι, Σαρακατσάνης. Αυτό που με τράβηξε. Καρακατσάνης ήταν άλλος. Ναι. Αυτό που με τράβηξε είναι ότι έχει πάρα πολλά στατιστικά. Έχει πάρα πολλά στατιστικά, έχει μελέτες, έχει επικυρωμένες έρευνες από επιστήμονες. Ότι χρησιμοποιεί πάρα πολύ την ιδέα της παρατήρησης και αναφέρει και αναλύει συμπεριφορές και μοτίβα. Αυτά με ενθουσίαζαν, πάντα με ενθουσίαζαν. Δηλαδή, δεν ξέρω, αλλά το γουστάρω πάρα πολύ ως είδος. Και ως είδος να το μάθεις και να διαβάσεις γι' αυτό και να ασχοληθείς πάρα πολύ με αυτό. Δηλαδή, το να μπορείς να παρατηρείς πράγματα, να. Με εντυπωσίασε. Με εντυπωσίασε και το ξεκίνησε. Αλλά έπεσε σε μια πάρα πολύ κακή φάση της ζωής μου. Μια πάρα πολύ κακή φάση της ζωής μου,
όπου δεν μπορούσα να κάτσω να πιάσω βιβλίο για πάνω από 5 λεπτά. Πέρασα και τέτοιες φάσεις και είναι σε φάση, το ξεκίνησα και το άφησα στην αρχή και πάντα σκεφτόμουν να είναι τόσο, γιατί το καίω αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, αν, πολύ περισσότερο από το Foucault έχω στεναχωρηθεί για το συγκεκριμένο, το οποίο θέλω να το τελειώσω, θέλω να το πιάσω, αλλά θέλω να αφιερωθώ σε αυτό το βιβλίο. Νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι το συγκεκριμένο θα με τραβήξει πάρα πολύ. Και ανυπομονώ να ασχοληθώ με αυτό το βιβλίο. Σκέψη αργή και γρήγορη. Τσεκάρετε το, είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, υπάρχει σε PDF, θα το βρείτε. Και νομίζω ότι καλησπέρα. Λοιπόν, Κώστας είμαι εγώ, αλλά καλησπέρα. Δικό μας παιδί, όπως λέγει και η μάνα μου, δικό μας όνομα είναι και αυτό. Βέβαια δεν έχω κανένα Βασίλη, αλλά δικό μας όνομα είναι και αυτό. Καλησπέρα. Λοιπόν, ίσως γι' αυτό ο τρανσουμανισμός θα επικρατήσει στο μέλλον. Η εξοικονόμηση από τα περιθώρια χρόνου και χώρου. Να σου πω, δεν ξέρω. Αυτό είναι πάρα πολύ γενικό το αν θα κρατήσει ο τρανσουμανισμός, αλλά. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ γενικό. Γιατί. Ποτέ. Πάρε 200 άτομα. Δεν θα είναι ίδια 100%. Πάντα θα υπάρχει ανάγκη για κάτι διαφορετικό. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είστε 20 νοματέοι, 22 νοματέοι. Παρακολουθείτε εμένα να σας λέω κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει, κάτι το οποίο σας αρέσει. Αλλά δεν έχουμε τα ίδια γούστα. Δηλαδή. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε τα ίδια γούστα. Ό,τι και να. Όπως και να γίνει η φάση, ό,τι και να σας πω εγώ, αυτό που θα τραβήξει εσάς θα ασχοληθείτε. Εγώ απλά σας ψυχαγωγώ και σας προτείνω κάποια πραγματάκια που μπορεί να μην έχετε προτείνει εσείς. Πολλοί από εσάς, και είμαι σίγουρος ότι αρκετοί από εσάς, πιστεύω ότι έχουμε ακριβώς τα ίδια γούστα και το νιώθετε. Όπως και εγώ νιώθω ότι έχω τα ίδια γούστα με εσάς. Το έχω κάνει κι εγώ, μη στεναχωριέσαι. Δικό μας όνομα είναι και αυτό, το κρατάμε. Δικό μας παιδί είναι. Θα βρούμε ένα Βασίλη. Έχει κανένα Βασίλη μες στο chat. Άμα έχουμε ένα Βασίλη, ας πει ένα. Για να ξέρουμε ότι. Καλησπέρα, Βασίλη. Πλάκα σε κάνω, αλλά ναι. Λοιπόν. Είναι σε φάση. Αυτό έλεγε πάντα η μάνα μου. Στο χωριό για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να το κάνουν επίτηδες. Δεν παίζει να ήταν τόσο τέτοιο. Ερχόταν και όποτε με βλέπαν στον δρόμο. Χαράλαμπε. Τον παπά μου το λένε Μπάμπι. Και με φωνάζαν χαράλαμπε ή επειδή μοιάζω. Να, έχουμε. Οπότε έπιασε. Δικό μας παιδί είναι και αυτό. Κομπλέ. Γεια σου, ρε Βασίλη. Λοιπόν, είδατε. Άμα τα βολεύεις όλα, είμαστε καλυμμένοι. Οπότε κανένας δεν νιώθει εκτεθειμένο σε αυτό το live. Είμαστε όλοι. Λοιπόν, και που λέτε, με βλέπαν στον δρόμο, ειδικά και με τον πατέρα μου και με το. Αν και με τον πατέρα μου δεν μοιάζω τόσο πολύ, αλλά με τον αδερφό μου, το δεύτερο, μοιάζουμε πάρα πολύ. Και για κάποιο λόγο τους φαινόταν πιο εύκολο να πούνε γεια σου Παρασκευά. Επίσης, εμένα με μπερδεύαν στον δρόμο με τον αδερφό μου και λέγανε γεια σου Κώστα. Και είναι η φάση δικό μας, εδώ η μάνα μου. Πόσες φορές έχει τι να με πει αντί για Κώστα, να με πει Παναγιώτη, να με πει Παρασκευά. Δικό μας είναι και αυτό. Τι αγχώνεστε. Τέλος πάντων, πολύ το τράβηξε αυτό, αλλά ναι, έχει πλάκα. Όπως και να έχει, με λίγα λόγια, σε λέγαν. Μπάμπισον. Άμα ήμασταν στην Σκανδιναβία, θα ήμουν Χαραλάμπιξον. Αν και, στο δικό μας το χωριό, όπως και σε πολλά χωριά της Ελλάδας, έχουμε την κατάληξη ένα. Πώς για παράδειγμα. Αυτό το κάνουν κυρίως για τις γυναίκες. Παίρνανε την κατάληξη του ονόματος του άντρα, του επιθέτου του άντρα, στα παιδιά όχι τόσο, σπάνια. Σε λέγανε είσαι σάλιακας, ok. Ας πούμε η γιαγιά μου ήταν σαλιάκαινα, η προγιαγιά μου ήταν σαλιάκαινα. Δεν άσχετα άμα δεν ήταν αυτό το επώνυμό της. Ήταν σε φάση η σαλιάκαινα. Ναι, δεν ήταν αυτά τα ωραία του χωριού. Ποχές και αυτές. Δεν λυπάμαι που έχουν περάσει, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, είχαν τη γοητεία τους τώρα που τα βλέπεις από μακριά. Τότε δεν είχαν και πολύ γοητεία αυτές οι εποχές να τις ζεις. Κοριτσάκι. Αυτό ήταν χοντρό. Βασικά, είσαι κοριτσάκι ή αγοράκι. Καταρχάς, άμα είσαι αγοράκι και σε λέγανε κοριτσάκι, εντάξει, αυτό είναι λίγο too much. Αλλά άμα είσαι κοριτσάκι και σε λέγανε τις μπρέβανε για τη μάνα σου, καλά. Στο τηλέφωνο, πόσες φορές έχει γίνει να με μπερδέψουνε. Ποτέ δεν ξεχώρισε η φωνή μας. Αν και έχουμε διαφορετική φωνή με τα αδέρφια μου, αλλά δεν νομίζω το προσεχεί ποτέ κανένας. Τέλος πάντων, που λέτε με το σκέψη. Γιώργος. Γιώργο, παιδί μου. Γιώργο, too much. Όλα καλά. Λοιπόν. Σκέψη αργή και γρήγορη λοιπόν. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Ένα βιβλίο που θέλω να αφιερωθώ. Ένα βιβλίο που με εντυπωσίασε πάρα πολύ και ξεκίνησε και πολύ ωραία. Απλά είναι αυτά τα ωραία βιβλία και είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από εσάς το έχετε νιώσει. Ξεκινάς κάτι
Και ρε παιδί μου, δεν είσαι στη φάση να το διαβάσεις. Δεν γουστάρεις. Είναι, ξέρω εγώ, ο καφέ σου δεν φτιάχτηκε καλά σήμερα για να το απολαύσεις όπως γουστάρεις. Ήθελες να το διαβάσεις με ήλιο και βρέχει και δεν γουστάρεις, ρε αδερφέ. Είσαι μπουκωμένος, είσαι σε φάση χαλασμένος ή φτιαγμένος. Είσαι φτιαγμένος για κάτι άλλο. Θες να ασχοληθείς με κάτι άλλο. Δεν... Και είναι αυτό που το ξεκινάς και λες, bye bye βιβλίο. Κάτσε εκεί πέρα να σε βλέπω, να σε καμαρώνω από μακριά. Μια μέρα θα τα πούμε. Τέτα τέτα εμείς οι δύο. Νομίζω υπάρχει και τραγούδι αυτό. Γι' αυτό, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Αυτό. Πολύ ωραίο βιβλίο. Το συνιστώ κι εγώ, χωρίς να το έχω διαβάσει εντωμεταξύ, αλλά για κάποιο λόγο με τραβάει πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Είναι... Το έχω επίτηδες. Το έχω βάλει στο Goodreads. Το έχω βάλει στο Goodreads να το βλέπω ότι είναι εκεί ανοιχτό για να μην το ξεχνάω. Να βλέπω ότι κάθε φορά που θα μπαίνω. Δεν το έχουμε τελειώσει. Έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς εμείς οι δύο βιβλιαράκι. Πρέπει να σε πιάσω, να σε διαβάσω. Επιβάλλεται. Οπότε. Και μετά πάμε σε ένα άλλο. Έχω παρόμοια φωνή με τον αδερφό μου. Ακόμη και η μητέρα μας μπέρδευε στη γιορτή μου. Το αστείο, το χειρότερο θα είναι να σε έβλεπε η μάνα σου και να σε έλεγε το όνομα του αδερφού σου. Εκεί κάπου καταλαβαίνεις, είναι πώς έχετε δει, έχετε δει το meme που λέει εμένα η μάνα μου με τα αδέρφια μου μας αγαπούσε το ίδιο. Και είναι το κοριτσάκι που είχε τη φωτογραφία της πριγκίπισσας με το χρυσό κάδρο και ακριβώς από δίπλα ήταν οι φωτογραφίες, οι χάρτινες από τα αγοράκια με σελοτέιπ ακριβώς δίπλα από τον τοίχο. Άμα δεν έχει γίνει αυτό, είσαι καλά. Δεν υπάρχει θέμα. Όλα τα άλλα, πραγματικά δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά ήταν πολύ πετυχημένο meme. Που ήταν σε φάση φωτογραφία και λέει: «Μένα η μητέρα μου μας αγαπάει όλο το ίδιο πράγμα». Και ήταν το κοριτσάκι με τη στολή της πριγκίπισσας, με το στέμα, με τα πάντα όλα, χρυσή κορνίζα στον τοίχο. Και ακριβώς από δίπλα σε κάτι τόσες μικρές φωτογραφιούλες, τα αδέρφια της τα δύο με σελοτέιπ ακριβώς από δίπλα. Οπότε, αν δεν έχει συμβεί αυτό, σου ξαναλέω, εσύ Κυριλέ. Βασικά, ναι, αφορά τα βιβλία, τις ταινίες, τις σειρές, η φάση ακριβώς. Η φάση, όλο το υπόβαθρο. Γιατί, καλός ή κακός. Αν δεν είσαι επαγγελματίας αναγνώστης, όπως μου αρέσει να λέω, και δεν είσαι σε φάση. Έχω γνωρίσει. Έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους. Και όταν λέω επαγγελματίας αναγνώστης, εννοώ να μην σταματάς να παίζεις βιβλία. Πω. Είναι η φάση, η γλώσσα, να παίζεις βιβλία. Να αρχίσεις να διαβάζεις το ένα μετά το άλλο. Τέλειωσε και να μην σταματάς. Η αλήθεια είναι ότι έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους. Και έχω εντυπωσιαστεί, είναι η αλήθεια. Τους θεωρούσα μέχρι και πρόσφατα πρότυπο. Αλλά. Ωραίες εποχές. Και ακόμα γίνεται άμα το θες. Αλλά ήταν ωραίες. Ήταν πολύ ωραία. Βέβαια ήταν πολύ πιο σπάνιες οι φωτογραφίες. Αλλά τουλάχιστον αυτά που φωτογράφιζες εσύ στο σπίτι σου τουλάχιστον. Τουλάχιστον στη σειρά. Ήταν, ξέρεις, δεν ήταν κάθε. Χυμαδιό συνέχεια βγάλε. Ήταν συγκεκριμένα πράγματα. Πιστεύεις που αν διαβάσεις ξανά το βιβλίο θα επιστρέψεις στη διάθεση που ήσουν. Όχι, όχι, γιατί αυτή η διάθεση έχει περάσει. Έχει φύγει για να επιστρεπτεί και δεν κρατάω. Δεν είμαι άνθρωπος που θα κάτσω και θα. Δεν λειτουργώ το ίδιο πράγμα με τις διαθέσεις. Μπορεί μια μυρωδιά να μου θυμίσει κάτι από το παρελθόν. Μπορεί μια εικόνα να μου θυμίσει, ένα τραγούδι να μου θυμίσει. Ας πούμε, έχω μαθητή. Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν και εμείς. Ισχύει αυτό. Ισχύει πάρα πολύ αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σωστό. Σχόλιο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Έχω μαθητή, για να γελάσετε, ο οποίος έχει τραγούδι στο κινητό όταν τον παίρνω. Ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι ποιο είναι, το οποίο κάθε φορά που το ακούω μου θυμίζει να είμαι 17 χρονών. Ακριβώς η πρώτη εικόνα που μου έρχεται κάθε φορά που το ακούω, 17 χρονών, στο Ιγκουάνα στο χωριό. Είχαμε ένα μαγαζί που λέγεται Ιγκουάνα, όχι Blue Iguana. Ένα που λέγεται Ιγκουάνα, είναι ακριβώς δίπλα από τη Λεμονιά. Η Λεμονιά και του Γκουάνα, οι δύο καφετέρες στο χωριό, δίπλα η μία στην άλλη. Κλαμποφάση ήτανε. Να κάθομαι εκεί πέρα και να ακούω τέτοιου είδους τραγούδια όταν πήγαινα να πιω τον Gordon Space μου. Πραγματικά, κάθε φορά που θα τον πάρω για τηλέφωνο να μπει για μάθημα γιατί είχε αργήσει, παίζει. Και κάθομαι, η εικόνα που μου έρχεται είναι εμένα στο μπαρ του Γκουάνα, να κάθομαι και να κάθομαι και να συζητάω ή να κάνω. Πω, τι εικόνα κι αυτό. Εντάξει. Αλλά ένα βιβλίο ή οτιδήποτε δεν μπορεί να μου φέρει συνέστημα. Δεν ξέρω αν. Γιατί. Δεν ξέρω αν. Είναι πολύ σπάνιο πράγμα αυτό. Και τα κακά συναισθήματα για κάποιο λόγο φεύγουν και περνάνε. Έχει το παιδί παράξενο. Άνοιξε το. Όχι. Αυτό το παιδί είναι γέννημα θρέμα της Ατσικής. Όπως είμαι κι εγώ. Και η Ατσική. Το λέω. Δεν έχω και κανένα Ατσικιώτη εδώ μέσα για να με κυνηγάνε στο χωριό. Να πετάνε πέτρες και να με περιμένουν με τσουγκράνες και πυρούνες όταν πάω στο χωριό. Ελπίζω.
Και ξέρεις, τώρα έπεσε σύρμα. Μπείτε γρήγορα. Ο Κώστας θα πει στο live για το χωριό. Μπείτε να ακούσουμε γρήγορα τι θα πει. Και ξαφνικά γεμίζουμε. Όπ, 29 άτομα. Τι έγινε. Μπήκαμε από το χωριό. Και ξαφνικά γεμίζει 70 άτομα το live. Ναι, όχι, το κρατάω. Το κρατάω. Και να με περιμένω και να λέω, τι θα πει. Αλλά είναι γέννημα θρεματικής. Και έτσι εκεί, καλός ή κακός, έχει μείνει στο ίδιο σημείο που ήταν από το 1992 που θυμάμαι τον εαυτό μου. Βασικά τον εαυτό μου το θυμάμαι από πιο παλιά. Αλλά αυτό είναι μια ιστορία για ένα άλλο live. Gordon Space. Το καλύτερο μαθητικό ποτό όταν ήμουν εγώ μαθητής. Εγώ πάντως, οι δικοί μου μαθητές στα 14 ανοίγαν μπουκάλια Belvedere και Σέρκοβα. Πώς τα κολούσαν αυτά τα δύο πάντα μπορούσα. Και έβλεπα στο Facebook και στα τέτοια φωτογραφίες από τα μπουκάλια που ήπιανα. Ούτε 14 χρονών, ούτε καφέ δεν έπινα καλά. Βασικά έπινα καφέ από μικρός, αλλά αυτό είναι και αυτό μια άλλη ιστορία για ένα άλλο live. Πολλές ιστορίες για πολλά live τώρα που το σκέφτομαι. Πω. Έχω ιστορίες και για τον καφέ από τα παιδικά μου χρόνια, όχι που δεν θα είχα. Και τι κάναν για να κόψω τον καφέ όταν ήμουν παιδί. Σκέψου, πίνω καφέ από τότε που ήμουν 3 χρονών. Και πώς ξεκίνησαν όλα, από τα κουλουράκια που βουτούσα στον καφέ. Αυτά τα κουλουράκια μας έχουν καταστρέψει. Θα τα πούμε όμως κάποια άλλη στιγμή αυτό, ας μην ανοίξω και αυτό το κεφάλαιο. Τέλος πάντων, αμέσως μετά πάμε στο η μυθιστορία των βάρβαρων. Α, μια που πιάσαμε τα προγονικά, να κάνω και εδώ ένα smooth transition, έτσι. Η μυθιστορία των βάρβαρων προγόνων των σημερινών Ευρωπαίων. Είναι ένα βιβλίο του Βασίλη Ραφαηλίδη. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο είναι πάρα πολύ χιουμοριστικό και πάρα πολύ διασκεδαστικό. Αυτό το ξεκίνησα έτσι. Αυτό, εν τω μεταξύ, μπορώ να σας αιτιολογήσω όλα τα βιβλία ακριβώς πώς τα ξεκίνησα. Και άμα προσέξετε, ό,τι έχω πει σήμερα, το καθένα έχει διαφορετικό λόγο που το σταμάτησα και πώς το ξεκίνησα. Κανένα βιβλίο δεν το έχω ξεκινήσει με τον ίδιο λόγο και να το σταματήσω για τον ίδιο λόγο. Κανένα όμως. Τη μυθιστορία λοιπόν των βάρβαρων προγόνων των σημερινών Ευρωπαίων, οι οποίοι είμαστε εμείς, σας το λέω, για μας μιλάει, είναι ένα τεράστιο γαμάτο βιβλίο το οποίο μιλάει για το πώς. Κουλουράκια στον καφέ, ψωμί στη χωριάτικη. Στα παλιά τα χρόνια. Ο Κώστας τώρα είναι διαφορετικός. Άλλαξα. Μιλάς τώρα για τον παλιό τον Κώστα. Όχι, εντάξει, αλλά ναι. Αυτά τα κουλουράκια στον καφέ μας καταστρέψαν. Κυριολεκτικά όμως. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία κάθε παιδιού σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν. Και. Τρομερό βιβλίο. Το ξεκίνησα για το γιόλο. Δεν θα πω ψέματα. Είναι από τα βιβλία που τα ξεκίνησα. Gordon Space, Bacardi Breezer. Μπράβο, και θυμόμουν ποιο είναι το Bacardi Breezer. Ursus Cola. Τι ωραίο το Ursus. Πολύ ωραία η Ursus. Τα φοιτητικά μας χρόνια ήταν Ursus. Ursus, Bacardi Cola. Καλούα. Και αυτό να το φέρεις, αν το έχεις. Το έχω, όχι. Δεν το έχω σε. Το έχω σε PDF αυτό, θα το στείλω. Στείλε μετά που θα μιλήσουμε στο chat, στείλε να στο στείλω. Είναι πολύ ωραίο σε PDF, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι τρομερό βιβλίο, θέλω να το διαβάσω. Είναι τόσο χιουμοριστικό, τόσο ωραίο. Ο Ραφαηλίδης γράφει τόσο ωραία. Η γραφή του είναι υπέροχη. Αλλά η φάση είναι ότι εγώ το ξεκίνησα γιατί ήμουνα σε μια στιγμή που απλά είναι ο Κώστας. 200 βιβλία περιμένουν να τελειώσουν κάπου σε μια μεριά. Αλλά τόσο αδιάβαστα περιμένουν να διαβαστούν. Και ο Κώστας λέει: ας ανοίξω άλλο ένα βιβλίο, ρε αδερφέ. Γιατί μπορώ. Αλλά πέρα από την πλάκα, κάπως έτσι έγινε το σκηνικό. Επειδή μπορούσα, έπιασα ένα βιβλίο, όπως νομίζω και αρκετοί το έχετε κάνει στη ζωή σας. Απλά η φάση είναι: ενώ το ξεκίνησα, το έπιασα, το διάβασα μέχρι ένα σημείο. Δεν υπήρξε ιδιαίτερος λόγος να το αφήσω. Απλά το ξέχασα. Κυριολεκτικά το ξέχασα. Δηλαδή, έπιασα λίγο με τα μαθήματα, λίγο από εδώ και από εκεί και ποτέ δεν γυρνούσα. Δεν το γυρνούσα να το δω. Γιατί σκεφτόμουν ότι έχω κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Οπότε, ποτέ δεν έκατσα να ασχοληθώ με αυτό το βιβλίο. Ενώ μ' αρέσει και θέλω να το τελειώσω. Ναι, και το συνιστώ. Η μυθιστορία των βάρβαρων προγόνων των σημερινών Ευρωπαίων. Ραφαηλίδης. Είναι must. Όσοι θέλετε να ασχοληθείτε να δείτε λίγο τη δομή του ελληνικού έθνους, γιατί μιλάει. Αυτό είναι ιστορικό. Αλλά αυτό είναι χιουμοριστικό ιστορικό. Είναι, παίζει πάρα πολύ με τα ευτράπελα που έγιναν ανά τους αιώνες και με το πώς εμείς πιστεύουμε αυτά που πιστεύουμε για τον εαυτό μας ως Έλληνες τώρα και καλά και πόσο διαφορετικά είναι από αυτό που υπάρχει στον κόσμο έξω για μας και την πραγματικότητα, το οποίο ναι,
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Έχει κατακριθεί η αλήθεια είναι το συγκεκριμένο βιβλίο από αρκετό κόσμο. Αλλά εμένα με διασκέδασε πάρα πολύ. Το βρήκα αρκετά ενδιαφέρον. Και πάρα πολύ έξυπνο βιβλίο. Πάρα πολύ έξυπνο. Ο Ραφαελίδης γράφει απίστευτα. Πραγματικά γράφει απίστευτα. Η μυθιστορία, θα σας το επικολλήσω κιόλας, να το βρείτε, υπάρχει σε PDF όσοι θέλετε να το κατεβάσετε. Νομίζω υπάρχει και στο τέτοιο. Υπάρχει και στο. Άντε, αυτό εδώ είναι. Ναι, 200 ώρες να πατήσω ένα κουμπί. Λοιπόν. Και τώρα παίζει από πίσω πέρα της Καραϊβικής Μπεν με Ρόνι Μάθης. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, ωραίο κομμάτι. Αλλά ναι, είναι από τα. Άλλαξα και η μουσική. Είναι από τα βιβλία τα οποία θα τελειώσουν και αυτό. Κάποια μέρα στο μέλλον. Και θα σας κάνω ένα επεισόδιο. Τα κατάφερα, τα διάβασα. Χαχα, θυμάμαι με ένα φίλο προ-κοροναϊού που είχε βγει κάτι χρόνια να πάει στον πιτζήριο του πρόγραμμα και ζητάει Gordon Space και λέει τι είναι αυτό, δεν το ξέρω. Fun fact. Fun fact. Πάμε 9 ημέρες, γιατί η δικιά μας ήταν 9 ημέρα αντί για 5 ημέρες στο σχολείο τρίτη ηλικίου στην Ιταλία. Και μας πάνε. Πραγματικά αυτή η Ιταλία, τα θυμάμαι τα σκηνικά ακόμη και σήμερα. Μας πάνε σε ένα μαγαζί να πιούμε και καλά ποτό. Εμείς τα παιδιά τώρα, έτσι. Ναι. Και εκείνη τη μέρα είδα τον Ντότι από κοντά. Όταν, σαν παιδί, ξέρεις, τα ποδοσφαιρικά πρότυπα που δεν με ενδιαφέρει ποτέ η μπάλα, αλλά ξέρεις, συνάντησα από κοντά εκείνη τη μέρα τον Ντότι. Και σε εκείνο το μαγαζί. Ήταν στα πίσω δωματιάκια με τις κόκκες παρεμπιπτόντως, αλλά τέλος πάντων, αυτό ήταν μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, και μας πάνε σε ένα μαγαζί το οποίο ξεκίνησε, είναι το πιο awkward πράγμα που έχω δει στη ζωή μου. Πάμε, μπαίνουμε στο μαγαζί. Το μαγαζί είχε ένα. Το μπαρ του ήταν κλασικά τετράγωνο. Και στη μέση του μπαρ υπήρχε ένας θρόνος. Και το μαγαζί πάνω είχε 4 κολόνες, όπως είναι οι κολόνες στα pole dancing, και από πάνω είχε ένα δίχτυ. Και εγώ σκεφτόμουν, με το που μας πάνε μέσα σε αυτό το μαγαζί λοιπόν, τι είναι αυτό το μαγαζί, τι φάση. Γιατί, με το που 6 ώρα μας πήγαν το απόγευμα, 6 ώρα. Από τις 6 ώρα ήμασταν μέσα. 6 με 8 που ήμασταν εμείς που ξεκινήσε, κάνανε επίδειξη μόδας. Μέσα στο μπαρ. Επίδειξη μόδας. Και στη μέση, στο θρόνο, καθόταν ένας τυπάς, ο οποίος ήταν κυριολεκτικά σαν μαφιόζος. Δηλαδή, είχε καπέλο, ήταν τόσο awkward το σκηνικό. Δηλαδή, το πιο σουρεαλιστικό σκηνικό που έχω ζήσει σε μαγαζί είναι αυτό το πράγμα. Και εμείς ήμασταν τώρα τα παιδιά από τη Λίμνο, τα οποία μας είχαν πάει στην Ιταλία. Και πήγαμε στο μαγαζί και καλά, μας πήγαν και νωρίς για να πιούμε ποτό, υποτίθεται, για να μην ξημεροβραδιαστούμε. Και ξεκινάς και μπαίνεις σε ένα μαγαζί το οποίο ήταν έτσι δομημένο. Μας το είχε προτείνει μάλιστα. Είχα μείνει στο ξενοδοχείο που λεγόταν Beethoven στη Ρώμη. Πολύ ωραίο ξενοδοχείο παρεπιπτόντως. Και μας το είχε προτείνει αυτή που ήταν στον Γκισέ. Τη ρώτησαν οι καθηγητές που να πάμε και λέει: πάτε σε αυτόν, είναι πολύ ωραίο μαγαζί. Και μπαίνεις μέσα και είναι το σκηνικό αυτό, φανταστείτε το. Κολόνες δεξιά-αριστερά, δίχτυα από πάνω. Και κάνανε επίδειξη μόδας. Είχε κοπέλες οι οποίες κάνανε επίδειξη μόδας γύρω-γύρω από τον μπαρ. Ήταν σαν πασαρέλα το μπαρ. Σκεφτείτε το. Πλατή αρκετό. Πολύ πιο πλατή από ένα κοινό μπαρ. Κάναν πασαρέλα. Είχε και τις σωλήνες ταυτόχρονα. Δεν ξέρω πώς τα βολεύαν, πώς περνούσαν. Δεν θυμάμαι καν πώς γίνονταν η φάση. Αλλά τα κάνανε. Και ο τυπάς στο θρόνο. Λέω ρε φίλε, τι γίνεται. Και πάω, αφού γίνεται το σκηνικό, τελειώνει η επίδειξη μόδας που είχε και πάμε να παραγγείλουμε. Γιατί δεν μπορούσαμε να παραγγείλουμε. Δεν δούλευε το μπαρ όσο γινόταν αυτό. Λέω στον τυπά, θέλω ένα Gordon's. Εγώ ταπεινό παιδί από το χωριό, είχα στο μυαλό μου ότι, πού να ξέρω τότε, ότι είχε πάρα πολύ πλάκα, είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό, δηλαδή πραγματικά ήταν τέρμα διασκεδαστικό. Εγώ χαζό, απλό παιδί, αγαθό παιδί από το χωριό, κυριολεκτικά ο Κώστας από το χωριό, ήμουν ο Κώστας από το χωριό, κυριολεκτικά. Λέω ένα Gordon's, στο μυαλό μου πιστεύω ότι είναι Gordon Space, γιατί αυτό ήξερα μόνο να πίνω. Και ο τυπάς μου βάζει ένα Gordon's Gin. Με τα καλά αγγλικά που ξέρα τότε, λέω «Hello, I would like Gordon's...» Δεν θυμάμαι το είπα και Space, το είπα σκέτο, μάλλον Gordon's σκέτο το είπα. Και ο τυπάς μου βάζει Gordon's Gin. Και ήταν η πρώτη επαφή που είχα στη ζωή μου με gin ποτέ. Δεν μ' άρεσε, όταν ήμουν παιδί δεν μ' άρεσε. Καθόλου όμως το gin, άσχετα με τώρα είναι από τα αγαπημένα μου ποτά. Και... Μεταξύ, η φάση που πάει ξαναγυρνάει, πέλεστα που τα γυρνάει. Τέλος πάντων, μια που πει για τον Gordon's, μου έρθει. Και ήταν τρομερό. Δεν το ήπια, προφανώς και δεν το ήπια. Ήταν ξενέρωσα τρελά. Αλλά ναι, ωραία, φίλε. Τι σκηνικό άρεσε. Ωραία χρόνια. Ήταν η πιο κουραστική και εξαντλητική εκδρομή τη ζωή μου, αλλά την κούστερα τρελά. Πραγματικά την κούστερα τρελά. Και μια που περάσαμε αυτό το στάδιο, θα πάω στο τελευταίο βιβλίο.
Μετά από δύο ποτηράκια ο Κώστας πήγε. Όχι, δεν πήγε. Στο δρόμο δεν κάθαταν κανένας. Μετά έφυγε αυτός, άδειασε. Αλλά ήταν σε φάση ο Κωστάκης. Απλά έπιε δύο γκούλιες και το άφησε το ποτάκι του στην άκρη και δεν ξανασχολήθηκε με αυτό το ποτάκι. Ήταν η πρώτη μου επαφή με τζιν, ήταν δραματική. Έχει μια ιστορία πάντως. Τώρα το σκέφτομαι, γιατί δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Ενώ σε φάση δεν έχω κάτι να το αναλογιστώ, αλλά τεχνικά ήταν η πρώτη μου επαφή με τζιν αυτή. Που να ξέρω ότι τον κόρη του είναι και τζιν. Ωραία τέτοια. Λοιπόν. Και κλείνοντας, θα ξαναπεράσω σε οικογενειακό θέμα. Ένα από τα βιβλία που το παλεύω, αλλά δεν το τελειώνω ποτέ. Σας έχω μιλήσει και άλλη φορά γι' αυτό νομίζω. Με κοιτάει και το κοιτάω, είναι και αυτό που μεγάλο το άτιμο. Η αδερφή Καραμαζόβ, Ντοστογεύσκη, στα βαριά. Αυτό το βιβλίο δεν θα το τελειώσω ποτέ, το νιώθω ότι δεν θα το τελειώσω ποτέ. Ήταν ίσως ένα από τα πιο μεγάλα λάθη που έκανα στη ζωή μου, το ξεκινήσω, είναι πολύ ωραίο. Αλλά μ' αρέσει μέχρι τώρα. Αλλά το άτιμο, πολύ περιγραφή όντως το. Μ' αρέσει, ξαναλέω, είναι από αυτά που σ' αρέσουν, είναι αυτά που τα θες, αλλά δεν τα... Εντάξει ρε Ντόστο, θα σε δώσω μια ευκαιρία, αλλά πιο σιγά. Αυτό τσούκου τσούκου πιάνω, αφήνω. Βαρύς. Ενώ μεταξύ τώρα ακούγεται πολύ θετική μουσική από πίσω, λες και ανοίξαμε κανάλι μαγειρικής και περιμένουμε να ψηθεί το κέικ στο φούρνο. Μα το σκεφτείτε, η μουσική που παίζει τώρα από πίσω είναι ο Κώστας, έφτιαξε το κέικ, το βάλε στο φούρνο και περιμένουμε, παίζει καρτέλα με τα υλικά. Τα υλικά για αυτή τη συνταγή ήταν ένας Ντοστογεύσκη. Τρεις αδερφοί βασικά και ένας πατέρας, ένα μοναστήρι, τρεις μητέρες οι οποίες είχαν την κατάληξη που είχαν, ένας θείος από το χωριό και κάπως έτσι θα πάρουμε τη συνταγή που λέγεται αδερφή Καραμαζόφ, ένας φόνος, θάνατος και σιγά σιγά το κέικ θα βγει από το φούρνο, θα ψηθεί και θα το δοκιμάσουμε, θα είναι βαρύ το άτιμο, αλλά να είστε έτοιμοι για αυτό το κέικ που λέγεται αδερφή Καραμαζόφ. Και αφού είδαμε την καρτέλα με τα υλικά, ας περάσουμε στο τέλος της συνταγής μας. Λοιπόν... Και είναι τώρα η μουσική, είναι ακριβώς το επόμενο, δεν το έκανα επίτηδες, απλά πάτησα το επόμενο. Καλησπέρα. Και τώρα είναι σε φάση που βγάζεις το κέικ από το φούρνο που λέγεται αδερφή Καραμαζόφ. Το βγάζεις και το βάζεις έτοιμος να το κόψεις κομμάτια. Και είσαι σε φάση, περάστε να σερβιριστείτε. Είναι το βιβλίο μας έτοιμο. Διαβάστε το κι εσείς. Έτσι, τέτοια μουσική δεν παίζει από πίσω στις, όταν θυμάστε τις παλιές εκπομπές με συνταγές μαγειρικής. Που ήταν αυτό, έβγαζε και έπαιζε αυτό. Και είναι όλοι γύρω-γύρω από το τραπέζι και χαίρονται και τρώνε τότε. Γι' αυτό και εσείς σερβιριστείτε άφοβα. Και μιας που λέμε, ο Κώστας μας σέρβιρε εδώ πιο πάνω με τα βιβλία τα οποία θα προτιμήσουμε. Βασικά, εγώ θα σας βάλω και το Discord server. Όχι, βασικά, ο Κώστας έβαλε αυτό. Θα ακολουθήσετε τον Κώστα. Εγώ θα σας βάλω κάτι να σας σερβίρω. Και μετά από αυτό, δεν έχεις κανένα έτοιμο όπως έχουν σέφει να το γλιτώσουμε το 20 λεπτό. Τι κανένα έτοιμο. Συνταγή ή κέικ. Έχει, να, πιο πάνω το link του Κώστα που έβαλε είναι το drive με τα βιβλία, οπότε είναι έτοιμα. Δωρεάν, δείγματα για να πάρετε. Και τώρα, φτάνουμε στην αποφώνηση, όπου ο κεντρικός σας αφηγητής. Sorry, αλλά πρέπει να σας αφήσω. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και είναι σε φάση τώρα, μετά από εδώ, θα έρθει η αποφώνηση. Να αφήσω και αυτή την παρέα. Να πάμε να δοκιμάσουμε το κέικ και το υπόλοιπο να το φάμε. Όχι, εντάξει. Το μεταξύ τώρα με έχει πιάσει βλακεία. Αλλά καμιά φορά καλό είναι και αυτό. Και είναι λίγο χριστουγεννιάτικο, είναι αλήθεια αυτό, αλλά πάμε σε ένα καλό. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα το ήθελα ως κομμάτι αποφώνησης. Μιας και σας έχω... Έλα, τι μειώνει σήμερα, σας έχω 2 ώρες και 1 τέταρτο μόνο. Μην μιλάτε και καθόλου, ήταν smooth, όλο ήταν smooth. Πω, πόσο μου άρεσε, είχε πολύ πλακά. Και μου αρέσει γιατί συγχρονιζόμαστε καλά σαν παρέα. Λοιπόν, οπότε, ναι. Αδερφή Καραμαζόβ, διαβάστε το. Αξίζει πάρα πολύ, αξίζει, πιάστε το και θα είναι σαν τις συνταγές του Πετρεζίκη σε φάση. Εγώ θα σας το φτιάξα, σας το σέρβιρα, σας το παρουσίασα, αλλά άμα δεν πετύχει την εκτέλεση δεν θα φταίω εγώ. Έτυχε, κάπως έτσι δεν πάει, πω. Χαραμίζουμε νομίζω σε κάτι τέτοια. Βρε, πού είσαι ρε Θύμιο. Εν τω μεταξύ στο Θύμιο ακόμα πάω για καφέ, κλασικά. Θύμιο δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ καθόλου γι' αυτό. Θα έρθω. Αυτό είναι το μόνο σου. Το βλέπω για Πάσχα. Δεν αγχώνεσαι. Λοιπόν. Τέλος πάντων,
Αλλά σας ξαναλέω, αν το δοκιμάσετε να φτιάξετε αυτή τη συνταγή που λέγεται Ντοστογεύση και Καραμαζόβ, σας το έχω ξαναπεί, να είστε σίγουροι ότι μπορεί και να μην σας βγει 100%. Αλλά για μένα καλύτερα πιάστε, τι σας είχα πει τις πράλες, το υπόγειο για σίγουρη κατάθλιψη. Αξίζει πάρα πολύ αυτό το υπόγειο. Εκεί μέσα θα μείνετε για πάντα, κλεισμένοι και θα κλαίτε με λυγμούς και δάκρυα φωνάζοντας να σας βγάλουν έξω. Ποιο άλλο ήτανε, ο παίχτης όμως, τον παίκτη παίξτε τον. Πάρτε, διαβάστε τον back του Ντοστογεύσκη, αξίζει. Είναι το καλύτερο πρώτο που θα μπορέσετε να ξεκινήσετε για μένα. Η αδερφή Καραμαζόβ είναι μια ωραία γοητεία. Είναι, απλά πρέπει να είσαι σε mood. Πρέπει να είσαι σε mood και να πεις για το επόμενο. Ο παίκτης είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο παίκτης είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, πάρα πολύ ευχάριστο, πάρα πολύ ξεκούραστο. Από τα πιο ξεκούραστα βιβλία του Ντόστο. Εν τω μεταξύ είναι σε φάση όλοι οι βιβλιοφιλοί υποκόστα στον Ντοστογεύσκη, Ντόστο. Σφάξτε τον. Πετάξτε πέτρες και πετάνε πέτρες στην οθόνη τώρα. Αλλά όχι, γιατί θα χαλάσουν τις δικές τους οθόνες. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχω κτροχιαστεί λίγο, αλλά δεν πειράζει. Είναι η φάση. Πάντα, όποτε το ξεκινάω, σας το έχω πει πολλές φορές, όποτε το ξεκινάω προς το τέλος, πάντα χαίρομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορεί να είμαι κουρασμένος μερικές φορές όταν το ξεκινάω ή όχι το live, αλλά μου φτιάχνει τη διάθεση, ρε γαμώτο. Δεν ξέρω, είναι πολύ καλή φάση. Είναι πληθωρικός τελικά. Σχεδόν όλες τις συνταγές θέλουν λίγο προσαρμογή. Βγάλτε 2 κιλά αλεύρι, 50 κιλά ζάχαρη από μέσα. 8 λίτρα γάλα, βγάλτε τα, να μείνει το υπόλοιπο. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει καμία έννοια, αλήθεια. Παίζω κλασικά και τώρα προσεκτικά και μ' αρέσει αυτό, είναι η αλήθεια. Με έχει λείψει πολύ. Λοιπόν, αυτά από μένα για σας σήμερα. Σήμερα δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ. Την προηγούμενη φορά πιάσαμε τα ποτάκια μας, είναι η αλήθεια. Ακούστε την ιστορία για πλάκα-πλάκα, για ποτό. Και τώρα παίζει από πίσω, πάμε για κανένα ποτό. Το τραγούδι, φαντάζεσαι. Πω. Ναι, θα ήταν ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πώς καταφέρνω και κάνω τέτοιους συνδυασμούς. Η αλήθεια είναι ακόμα και εγώ απορώ μερικές φορές. Πώς καταφέρνω από το ένα να το πάω στο άλλο. Εντυπωσιακό. Αλλά μπορεί και όχι. Τέλος πάντων, ενδιαφέροντα βιβλία. Νομίζω πάντως ότι αυτό που κέρδισε και σας ξετρέλανε ήταν το Elon Musk, η βιογραφία του. Τώρα πόσοι από εσάς τη διαβάσετε, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ είναι η φάση που είναι το μόνο live που θα σας πω, δεν σας τα συνιστώ. Βασικά είναι πολύ ωραία βιβλία, αλλά δεν τα έχω τελειώσει ποτέ. Εντάξει, ελπίζω να ένιωσα τον πόνο σας και να νιώσετε κι εσείς το δικό μου πόνο. Πόσα παράτησες εσείς στη μέση λοιπόν, πόσα αφήσατε εκεί στην άκρη και δεν τα έχετε πιάσει. Θα βλέπετε αυτό το βίντεο, θα βλέπετε τον Κώστα ο οποίος είπε την πονεμένη του ιστορία σήμερα. Θα αισθάνεστε καλύτερα που δεν έχετε τόσο πολλά διάβαστα βιβλία ή και περισσότερα μάλλον θα έχετε, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά δεν πειράζει, πέρα μπλάκα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν πάρα πολύ καλό και πέρασε υπέροχα και ελπίζω να περάσετε και εσείς όμορφα. Ωραία μουσική παίζει επίσης και για κάποιο λόγο μου φαίνεται πολύ ξεκούραστο και αυτό. Εν τω μεταξύ τώρα πενεύω τον εαυτό μου, αν το έχετε καταλάβει. Είναι και ωραίο το background που έχω και αν και έχω σκεφτεί να τα αλλάξω, δεν το αλλάζω επίτηδες γιατί μου θυμίζει καλοκαίρι και μου θυμίζει αυτά τα απογεύματα, τα δειλινά τέτοια ώρα προς το καλοκαιράκι που ο ήλιος πάει να δύσει και είναι αυτό σιγά σιγά ο αέρας γίνεται πιο δροσερός. Τώρα μιλάω για το σκηνικό που βλέπετε στο background σας με τα θυμαράκια, τι είναι αυτά και το χωράφι μπροστά. Λοιπόν, το background video που έχω δηλαδή. Και θυμίζει αυτό ήθελα να πετύχω, είναι η αλήθεια. Και νομίζω ότι θα μείνει για πολύ καιρό, αν και έχω σκεφτεί να τα αλλάξω, αλλά καλοκαιράκι έρχεται, να σας φτιάξω λίγο το mood και τη διάθεση για ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Ελπίζω όλοι να έχουμε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Εγώ θα έχω. Ελπίζω κι εσείς, είπε ο Κώστας, αλλά και το. Και θα γίνει αυτή τη φορά να είναι ένα πάρα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Ελπίζω. Επίσης, τώρα η άσχετη πληροφορία της ημέρας, έτυχε πριν να μπω να ρίξω μια ματιά και έβλεπα ότι έκανε, λέει, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωση, το άσχετο τελείως, ότι θέλανε μετά το Πάσχα να κάνουν full άνοιγμα. Αν ισχύει αυτό, θα είναι πολύ καλό για όλους μας. Τέτοια ώρα καλοκαιράκι, χιντάλα λίγο. Ναι. Εντάξει. Όταν έχει τέλα καλοκαιράκι θα σας πάω πιο μετά. Ή μάλλον όχι, δεν θα σας πάω πιο μετά. Ντάλα ήλιο θα σας το κάνω το live. Να πίνουμε μπύρα. Βασικά εσείς θα πίνετε μπύρα, εγώ δεν θα πίνω μπύρα. Να πίνετε μπύρα, να ράζετε και μετά να βγαίνουμε βόλτα παραλία. Ωρε φίλε, το θέλω πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Καλοκαιράκι, μετά τις 8 η ώρα που θα πέφτει ο ήλιος λίγο σιγά σιγά. Βόλτα παραλία, βόλτα δεξιάριστα. Τι ωραία. Για εσάς φροντίζω. Για εσάς φροντίζω. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Αλλά να προλαβαίνετε να κάνετε και τις βόλτες σας. Ναι, 14 Μαΐου ανοίγει ο τουρισμός, άρα
Και έλεγα 12 και έπεσα πολύ κοντά. Μακάρι να ισχύσει, μακάρι να ισχύσει. Μετά τα βιβλία να πάμε συνέχεια στο Little Nightmares. Δεν το παίζω τώρα. Θα με επιτρέψεις. Θα το ήθελα. Αλλά ειλικρινά θέλω το υπόλοιπο της μέρας να το αφήσω χαλαρά. Δηλαδή θέλω να το τελειώσω, αλλά θα το κάνουμε το επόμενο Σάββατο. Γιατί ξέρω ότι απλά δεν έχει μείνει πολύ, λίγο έχει μείνει. Αλλά πραγματικά θα δεινοπαθήσω και θα μας πάει, θα μας πάει. Θα χάσουμε και τον ήλιο, τον ελάχιστο που έχει μείνει. Λοιπόν, anyway. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστας και είμαι ο... Αυτό πάντα όταν το λέω στα βίντεο, ακόμα και εγώ το λέω, ήμουν ο Κώστας, λες και δεν είμαι πια ο Κώστας. Είμαι ο Κώστας, λες και δεν το ξέρετε. 20 άτομα είμαστε μεταξύ μας, μια παρέα είμαστε. Θα μπορούσαμε να πάμε σε μια καφετέρια όλοι εμείς, να ράξουμε όπως πηγαίναμε φοιτητές, να πάρουμε ένα καφέ και να κάτσουμε να πούμε τα δικά μας. Θα ήταν τα πρώτα μας φοιτητικά χρόνια αυτά, ο πρώτο έτος στις σχολές μας. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε όλοι. Λοιπόν, άνετα φτιάχνω μια παρέα εδώ πέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Είμαι ο Κώστας. Και καλά, είμαι και ο Κώστας. Είμαι και ο Κώστας θα παραμείνω, φαντάζομαι. Και ξέρεις, μετά από λίγο, όπου έχω και άλλο χαρακτήρα. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, πέρα από το χαβαλέ και από την πλάκα, σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα follow και για τα donate. Μπορεί. Δεν ξέρω, για μένα φαίνονται πάρα πολύ σημαντικά, μα γενικά σημαίνουν πάρα πολλά και πιο πολύ είναι το ηθικό κομμάτι που μου αρέσει όλο αυτό, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει αυτό που ξεκίνησα να κάνω για την πλάκα μου εξ αρχής, αλλά θα είμαι ρεαλιστής. Μ' αρέσει το ότι περνάτε ευχάριστα, καληνύχτα σε όλους, καλό βράδυ, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, διασκεδάστε, βγείτε ακόμα, προλαβαίνετε να πάτε μια βόλτα, βάλτε τις μασκούλες σας. Πάτε, προλάβετε λίγο τον ήλιο όσοι θέλετε να βγείτε. Εδώ έχει συννεφιά και βροχή. Όσοι έχετε ήλιο, πιάστε τον ήλιο. Ωραίο τέτοιο, πιάστε τον ήλιο και βγείτε. Λοιπόν, σας καληνυχτώ. Και ελπίζω. Βασικά, όχι, δεν ελπίζω, δεν θα το πω αυτό. Αυτό που θα πω όμως καλύτερα είναι μην αγχώνεστε για τα διάβαστα, αυτά που παρατήσατε στη μέση. Και μην ντρέπεστε για αυτά. Να είστε υπεύθυνοι για τις επιλογές σας και να τις χαίρεστε. Ακόμα και αν τα σταματήσατε και δεν τα πιάσατε ποτέ, δεν σας άρεσαν, δεν χρειάζεται να ντραπείτε, γιατί πάρα πολλοί κόσμος ντρέπεται να πει «Αχ, και φοβάται, εγώ άφησα αυτό και δεν γούσταρα». Δεν γουστάρατε, δεν σας άρεστε, δικό σας. Δεν πρόκειται να διαβάσει κανένα τα βιβλία για εσάς, εσείς θα τα διαβάσετε όπου του γουστάρετε. Οπότε, δείτε τη Στίβα δίπλα με τα βιβλία σας, αγαπήστε την, χαιρετήστε την και πείτε μια μέρα όπως τους φίλους που τους συναντάς. Πας μια διακοπή κάπου και λες θα τα ξαναπούμε. Πείτε το αυτά στα βιβλία σας, χαρείτε τα και μια μέρα όταν έρθει η ώρα θα σας γεμίσουν και θα χαρείτε. Πραγματικά είναι χαζό το να λυπάται κάποιος που δεν διαβάζει. Εντάξει, που δεν διαβάζει, ναι, αλλά θα τα διαβάσετε μια μέρα, μια νύχτα, ένα απόγευμα. Εντάξει, ναι, και γι' αυτό. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία για ένα άλλο επεισόδιο. Λοιπόν, καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα από μένα για εσάς και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Το Σάββατο θα σας περιμένω να τελειώσουμε το Little Nightmares, το τέτοιο, κάνουμε κουβεντούλα και μετά την Κυριακή θα είναι... πριν να κλείσω, με συγχωρείτε λίγο, πριν να κλείσω να πω το εξής. Την επόμενη Κυριακή των Βαΐων θα είναι το τελευταίο επεισόδιο, θα είναι ένα επεισόδιο το οποίο θα το κάνουμε και μετά την Κυριακή του Πάσχα δεν θα κάνω live. Μπορεί μέσα στο Πάσχα άμα βρω χρόνο να κάνω κανένα gameplay τίποτα. Δηλαδή να στριμάρω σε άκυρο χρόνο. Γιατί μέσα στις διακοπές πάντα σε άκυρο χρόνο στριμάρω. Αλλά θα κάνουμε την επόμενη Κυριακή. Τη μεθεπόμενη θα σταματήσουμε μια εβδομάδα. Και μετά ξανά σας το λέω, θα σας ξαναπώ. Λοιπόν, σαλούτα από μένα. Σας ευχαριστώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.